Λοιπόν, έλαβε χώρα σύσκεψη στο Fight Club, γι' αυτό άργησαμε να πούμε, αλλά για καλό σκοπό. Για καλό σκοπό. Να πούμε ότι ο καλός ακροατής και καλός φίλος εκπομπής, ο κύριος πρόεδρος, μας προμήθευσε με 4 μικρά διαμαντάκια και παρότι επισήμως οι εκδηλώσεις για τα γενέθλια της Μεγάλης Δημοκρατικής Παράταξης δεν θα είναι διήμερες με την έννοια της αποκλειστικής αφιέρωσης της εκπομπής αυτές, υπάρχουν 4 μικρά διαμάντια, τα οποία μικροί και μεγάλοι πρέπει να κρατήσετε στη μουσική σας βιβλιοθήκη. Εντάξει, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει, ας πούμε, αυτή η λαμπρή μέρα, γενικότερα μιλάω στην Ελλάδα, να γιορτάζει μόνο 3 Σεπτέμβρη. Αν θες τη γνώμη μου. Πάρω τη γνώμη μου, κάθε μέρα που έχει 3 μέσα, κάθε ημερομηνία και τις Τρίτες επίσης. Δηλαδή, να το πω διαφορετικά, ας πούμε, έχουμε του Κόλλη τα 9 μέρα. Ναι. Ωραία. Ναι. Και του Πασόκ μία μέρα μόνο. Σωστό. Σωστό. Δηλαδή, είναι σωστό. Αστείο. Άλλοι έχουν μήνα του μέλητος, δηλαδή. Ναι. Άλλοι έχουν που λένε, ξέρω εγώ, χρόνια πολλά, μα ήταν πριν 15 μέρες η ονομαστική γιορτή κατά ένα μήνα. Ναι. 40 μέρες έχω ακούσει εγώ. Ναι. Σωστό. Με τη 40η. Σωστό. 40 μέρες. Μεγάλη εβδομάδα. Έτσι είναι. Και το Πασόκ μία μέρα. Ναι. Ψορέτ, μία μέρα, Ψορέτ. 3 Σεπτέμβρη, Ψορέτ. Τι είναι αυτό το πράγμα. Άλλαξε η ιστορία τη χώρα που το καλύτερο. Μία μέρα. Για να το με μία βάνα μπάρμπαρα τα βγάλουμε δηλαδή. Έτσι. Τα εορταστικά. Λοιπόν, 4 διαμαντάκια. Πάμε να ακούσουμε λίγο παρακαλώ το. Τι, ναι, σε ένα λεπτάκι. Αυτό που ακούγαμε τώρα, ναι, αυτό που ακούγαμε τώρα για να είναι πούμε, τέσσερα, για να πούμε ωραία. Για στου παλιού θα φέρουν δάκρυα συγκίνηση. Οι νεότεροι απλώ κρατήστε. Δάκρυα χαρά. Και ηχογραφήστε. Δάκρυα ναι, χαρά. Πάμε. Ναι. Άξιος ηγέτης κυβερνάει τώρα με κλεκτό επιτελείο όλη τη χώρα. Ο Ανδρέας Παπανδρέου έφερε την νίκη και τον Νόμπελ της ειρήνης σίγουρα του ανήκει. Ο Ανδρέας Παπανδρέου έφερε την νίκη και τον Νόμπελ της ειρήνης σίγουρα του ανήκει. Ελευθερία ο καθένας έχει και το κράτος είναι φίλος, δεν τον κατατρέχει. Κάθε μέρα που περνάει γίνονται έργα νέα για να φτιάξει τη ζωή μας πιο καλή, πιο ωραία. Κάθε μέρα που περνάει γίνονται έργα νέα για να φτιάξει τη ζωή μας πιο καλή, πιο ωραία. Ένας άξιος ηγέτης κυβερνάει τώρα με κλεπτό επιτελείο οδηγεί τη χώρα. Ο Ανδρέας Παπανδρέου έφερε την νίκη και τον Νόμπελ της ειρήνης σίγουρα του ανήκει. Ο Ανδρέας Παπανδρέου έφερε την νίκη και τον Νόμπελ της ειρήνης σίγουρα του ανήκει. Βασίλης Κουτσοθανάσης είπαμε, είναι ο καλλιτέχνης. Να τους φίξουμε το χέρι. Άφωνοι. Να τους φίξουμε το χέρι. Αυτό με Νίκη, με Αντρέα, με αναφορές υπεχοδέ μέσα για έργα κλπ. Δηλαδή και Λαλιώτη, ας πούμε, υπό μία έννοια έχουμε μέσα έτσι αναφορές. Και όπως λέγαμε σωστά, έτσι είναι. Οι σωστοί πασοκτζίδες λένε Ανδρέας Παπανδρέου. Είναι τι, Ανδρέας, τι είμαστε, τι κατσίφλωροι είμαστε, Ανδρέας. Και αυτά, παιδιά, επειδή κάποιοι θα είμαι βέβαιος, γιατί η κακία περισσεύει σε αυτήν την εποχή ο Ζωστόν και η Χολή, θα σπεύσετε
να κατακρίνεται εδώ τον στιχουργό για ενδεχόμενη απλότητα, θα έλεγε κάποιος, στους στίχους ή έλλειψη ρήμας ιαμβικού 15 σύλλαβου και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Να πούμε, παιδιά, ότι τα τραγούδια ονομάστηκαν λαϊκά για κάποιο λόγο. Ναι. Λαϊκά. Γιατί είναι από το λαό για το λαό. Δεν χρειάζεται να είναι ούτε επιτηδευμένα. Ούτε να έχουν μέσα, πώς το λένε, φιόγκους και φιουριτούρες, ειδικά όταν μιλάνε για θέματα σαν κι αυτό. Συγγνώμη που δεν φέραμε το Ζαν Μισελ Ζαν να κάνει την ενορχήστρωση, ναι, δηλαδή του κυρίου Κουτσοθανάση. Συγγνώμη. Πραγματικά. Συγγνώμη που δεν ευκαιρούσε ο Ζαν Μισελ Ζαν και ο Σπανουδάκης ήταν στα Νέα Δημοκρατία στα τραγούδια μετά. Συγγνώμη που δεν είχαμε σύμπραξη Λίνας Νικολακοπούλου, Κώστα Τριπολίτη και όλων άλλων μεγάλων ξεχωριστών και στιχουργών για να γράψουν το τραγούδι για τον Αντρέα. Συγγνώμη. Τι να κάνουμε τώρα. Συγγνώμη κιόλα, έτσι. Άνοιξε την καρδούλα του κύριου Κουτσοθανάση. Και έβγαλα μέσα τα καλύτερα συναισθήματα. Έτσι. Για τον Ανδρέα, για τον Πασόκ. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή, να τον ψέξουμε γι' αυτό? Σε καμία περίπτωση, να του φίξουμε το χέρι, λέω. Να του φίξουμε το χέρι. Λοιπόν, θα μείνετε συντονισμένοι, διότι και τα τρία τραγούδια τη εκπομπή, γιατί αυτό δεν ήταν, τώρα το βάλαμε έτσι για εισαγωγή, 10.30, 11 και 11.30, θα είναι αντίστοιχη καλλιτεχνική υψηλότητα, αν μου επιτρέπετε. Και να πω τώρα ότι έτσι μέσα στι. Όπως και το Πασόκ, ναι, σας λέγαμε, η συζήτηση, ρε παιδί μου, και η θύμηση του Πασόκ είναι μια χαρμολύπη μαζί, ναι, όπως συζητάγαμε χθες. Έτσι υπάρχουν και κάποιες μέρες που είναι, ρε παιδί μου, μεγάλη χαρμολύπη. Όπως είπαμε, σημερινή... είναι χαρμολύπη γιατί είναι πλέον κοινάλ. Ναι, δηλαδή, αυτή είναι η χαρμολύπη για το Πασόκ. Όπως θα έλεγε κάποιος, έχω άγνωστες λέξεις, αλλά θα μπορούσα να το πει κάποιος, ρε παιδί μου, είναι, ξέρω εγώ, η χαρμολύπη που θα νιώθε κανείς αν έρθει τη Λίζα Αν. Χαρά για τη Λίζα, ναι, μου έχουν πει μια ηθοποιός. Χαρά λείπει γιατί πλέον είναι σε αποστρατεία, ότι σωστό, είναι σε σύνταξη. Σωστό. Δηλαδή, το λέω διότι το κοινάλ έχει μέσα λίγο κάτι κίνκι, ας πούμε, ναι, από μόνο, ναι, του. Έτσι, ναι. Έχει λίγο, κάνει λίγο ρήμα με το ανάλ. Είναι αλήθεια. Ή ανάλ, τέλος πάντων, όπως, ναι, θέλετε, ναι. Είδατε κάτι φωτογραφίες εκεί από τη Μάζωση. Δεν ήξερα καν ότι είχαν μάζωξη. Είδα εκεί μια, ναι, μάζωξη στο, ναι, Ίδρυμα Μείζωνος Ελληνισμού. Ναι. Είδα κάτι φωτογραφίες εκεί. Ήταν λίγο έτσι, όλο λίγο υποφωτισμένες, λίγο νοάρ, λίγο αυτά. Μόνο Βάνα Μπάρμπα πραγματικά έτσι ξεχώριζε, ρε παιδί μου. Κάνα μουστάκι, φέγγιζε κανένα μουστάκι. Δεν είδα φωτογραφίες σκανδαλίδι που είδε κάτι τέτοια μουστάκι. Δεν είδα. Τι γίνεται? Μουστάκια δεν είδα και δεν ξέρω τι γίνεται. Είναι δυνατόν? Δεν είναι, αν ρωτάς εμένα. Όχι, κάτι είναι. Έτσι λίγο να θυμηθούμε στα παλιά, ας πούμε, ναι, ένα περήφανο μουστάκι, ας πούμε, υπόστεγο, φούρα, ένα τέτοιο κατσιφαρικό. Υπόστεγο τώρα. Χαραλαμπόπουλου, ένα μουστάκι εμβληματικό, να μπορεί να πάει όλος από κάτω και να βρει απάγκιο. Ή ένα μουστάκι έκπληξη, ρε παιδί, είμαστε ο Βαγγέλης Βενιζέλος. Δανδικό. Που δεν το έχει κάνει ποτέ. Για σκέψου το. Εντάξει. Δανδικό. Δεν ξέρω αν θα. Δεν θα. Τέλος πάντων. Σαν τη χαρμολύπη, λοιπόν, συγγνώμη. Ναι. Πασόκ είναι και η σημερινή μέρα. Δηλαδή, μια μέρα που η πλάση γιορτάζει ή θέλει να γιορτάσει με κάθε λαμπρότητα και κάθε επισημότητα τα γενέθλια του Μάνου του Ζερβάκη. Ναι. Και πάνω που είμαστε έτοιμοι, έχουμε αντιθεί, έχουμε βάλει τα καλά μας, έχουμε πάρει τα δώρα μας, ξέρω εγώ, τις ιστορίες μας και αυτά να γιορτάσουμε, να πούμε τα χρόνια πολλά. Έρχεται η Λαμία και απολύει τον Μπάμπη τον Τενέκη. Λες, όπα ρε φίλε, όπα ρε μάγκα, καθίστε, όπα, ράχτε κάπου. Κοίτα, αισθάνομαι και λίγο τύψεις και ενοχές γιατί είχε να γράψουν ένα κομμάτι. Το ξέρω. Το ξέρω. Και καλά κάνεις αν με ρωτάς. Αισθάνομαι λίγο άσχημα, η αλήθεια είναι. Εντάξει, προφανώς ήταν συστηματικό. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι μας διαβάζουν στην Λαμία και είπανε ρε εσύ αφού το γράφει Βαϊμάκης για τον Τενέ, νησάφι πια. Όχι, δεν νομίζω κι εγώ. Αλλά εντάξει, τώρα δεν ήταν ωραίο αυτό. Δεν ήταν ωραίο, ειδικά τη στιγμή που η Λαμία υπογράφει σκόνδρα και θέλει να πάρει μαστούρ. Όχι, θέλει να πάρει, θα πάρει μαστούρ. Ενώ μέχρι να γίνει. Και Καραμάνο υπογράφει. Για σένα, δεν υπογράφει απλώς σκόνδρα. Ο Καραμάνος έχει γίνει εδώ και μέρα, έχει υπογράψει σκόνδρα. Έχει υπογράψει Καραμάνο. Ενώ είναι οι δυνατές μεταγραφές. Έχει γίνει, αυτό το ξέρουμε. Αλλά εσύ χρονικά, α πούμε. Τώρα. Σήμερα υπέγραψε σκόνδρα και περιμένουμε μαστούρ. Περιμένουμε μαστούρ μέσα στις επόμενες ώρες. Ναι. Δεν μπορεί, α πούμε, να έρχεται ο μαστούρ και να φεύγει, α πούμε, ο Μπάμπης ο Τενές προπονητικά είναι πρέζα. Ναι. Να το πω και έτσι. Ναι. Και αφήστε τα χαζαλόγοπαιδε. Είναι άμα βρεθεί, άμα βρει ο μαστούρ τον κόκα που δεν είναι κόκα, αλλά είναι κούκα. Αλλά εσείς θέλετε να το λέτε κόκα του Ολυμπιακού να είναι ο μαστούρ. Τώρα αυτά είναι τώρα αηδίες. Αυτό που είπε ο Κώστας είναι το σωστό. Ναι. Αυτό που είπε ο Κώστας. Δηλαδή άλλοι άνθρωποι, ας πούμε τη δεκαετία του 60 για παράδειγμα, χρειάζονταν παρεστησιογόνα για να την ακούσουν κάπως. Ναι. Ας πούμε λίγο Τίμωθη Λύρη, μανιτάρια μαγικά και τέτοια. Στα Νάιντι στέλνανε κουμπιά για να βιώσουν μια ευτυχία ανεπανάληπτη που ομοιά της δεν έχουν ξαναζήσει, μια ψυχική ανάταση δηλαδή πρωτόγνωρη,
Και εμείς τώρα τι είχαμε, τι έχουμε την εποχή της μιζέρια και της εσωστρέφειας? Τον Μπάμπη τον Τενέ είχαμε. Ναι. Δηλαδή τι είχαμε. Να σας πω, έχετε πάει στο YouTube? Μα αφήστε το YouTube. Έχετε μπει dark web να ψάξετε βίντεο Μπάμπη Τενέ? Να δείτε πόσο πολλούνται. Δεν βλέπω κανένα χέρι να σηκώνεται. Εντάξει. Για ψάξτε. Το εύκολο ίντερνετ, ξέρετε το εύκολο. Μπαίνω στο Google, στο YouTube και βάζω. Το κάνουμε όλοι. Ναι. Για πάμε 2-3 επίπεδα παρακάτω. Έχετε ιδέα πόσο ευεργετική επίδραση στις ζωές των ανθρώπων έχουν κάποια αποκλειστικά βίντεο του Μπάμπη Τενέ, σειραφές ουσιαστικά των μαεστρικών κινήσεων κατά τη διάρκεια του κουτσουαρίσματος από τον πάγκο, τα οποία έχουν γίνει σειραφές, δηλαδή όλα τα πλάνα. Δεν θα πάω να τα λέω τώρα αυτά, εν πάση περιπτώσει. Όλα τα πλάνα που τον έχει πιάσει τηλεοπτική κάμερα, τον Μπάμπη τον Τενέ, έχουν σειραφεί και υπάρχουν υπέροχα βίντεο για να βλέπεις Μπάμπη Τενέ και να ευχαριστιέται η ψυχή σου. Έτσι είναι. Μα. Έτσι είναι. Λοιπόν. Και ο άλλος λέει, ναι, εντάξει, πονάμε αυτά, ο Μπάμπης ο Ντενές πήρε την ομάδα 3 χρόνια και με λείπει, λέει, με λείπει. Τι με λείπει, άμα είναι με λείπει, τι τον διώχνεις, ρε φίλε, τι με λείπει, ναι. Τι πάει να πει με λείπει, δυο μάτς, δηλαδή εσύ δεν κρίθηκες 2 χρόνια ως πρόεδρος, κύριε Πανουριά, πως σε λένε, Παπαϊωάννου, θα κριθεί ο Μπάμπης ο Ντενές μετά από τόσα χρόνια σε 2 μάτς, ο Μπάμπης ο Ντενές σε 2 μάτς. Καταλαβαίνω, είναι η οργή σου σε πνίγει. Σε πνίγει και διώχνεις τον... Δεν μπορώ, Κώστα. Δεν μπορώ δηλαδή πια. Κώστα, νιώθω τα χέρια του δίκιου στο καρύδι μου αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, και να μην γκουτσάρει Γιάννης Κόνδρα. Να μην γκουτσάρει Μαστούρο Μπάμπης ο Τενές. Δηλαδή ποιος να γκουτσάρει το Μαστούρο Γρηγοριού? Ο Παράσχος, να πάω να του πει. Παράσχος. Ένα λεπτό. Να πάω να του πει μαστούρα σούμε. Δεν γίνεται. Είσαι μαστούρα σούμε, ρε φίλε. Σούμε. Είναι πράγματα αυτά. Δηλαδή, να πάω να του πει μαστούρα σούμε. Θέλω να παίρνει την μπάλα από δεξιά σούμε. Μαστούρ. Δεν γίνεται αυτό. Η εικόνα αυτή με γαργαλάει στο μαλακό υπογάστρο, πρέπει να πω. Συγγνώμη, πρέπει να το πω. Πρέπει να το πω. Για τον Γιώργο Παράσχο και μόνο. Αλλά δικαιωματικά. Αυτό έπρεπε να το ζήσει ο Μπάμπης ο Τενές. Ναι. Και αυτό είναι το θέμα. Ναι. Τέλος πάντων. Εντάξει. Εντάξει, αυτό το παιδάκι ο Μαστούρ έχει σαπίσει, έτσι. Εντάξει, 20 χρονών είναι. Ρέσει το Μαστούρ. Πότε να προλάβει να μάθει. Αυτό σου λέω. Ναι, ρε, αλλά είναι και πού και πώς περνάς την ποδοσφαιρική σου εφηβεία. Ο Μαστούρ έφυγε από την οικογένειά του στα 14 του, το 2012 δηλαδή. Γιατί έδωσε η Μίλαν 2,1 εκατομμύρια ευρώ, γιατί κάποιος τον είχε βρει και είπε, εντάξει, αυτός είναι το σούπερ, ξέρω εγώ τότε. Και έδωσε 2,1 εκατομμύρια ευρώ για να το φέρει στο Μιλάνο. Ναι. Ξέρεις τώρα, από το Μαρόκο στο Μιλάνο. Η πολιτισμική αλλαγή είναι μεγάλη. Ναι. Όσο να είναι. 2 χρονιές, 3 χρονιές, και το θυμάμαι μάλιστα γιατί τον είχα δει και στο πολύ έγκριτο Top 100 που κάνει το Embed with Maradona. Σας έχουμε μιλήσει για το Embed with Maradona. Είσαι το καλύτερο, όχι ίσως, το καλύτερο ξενόγλωσσο ποδοσφαιρικό blog που κυκλοφορεί στο ίντερνετ, που κάνει κάθε χρόνο δική του λίστα Top 100 με τρομερή ανάλυση για τα 100 φιντανάκια για τους πιτσιρικάδες. Θυμάμαι ότι τον είχε 2 χρονιές συνεχόμενες. Τουλάχιστον δεν θυμάμαι τον είχε νούμερο 1 ή νούμερο 15, δεν έχει σημασία. Αλλά τον είχε. Και δεν είναι ο πρώτος ή ο τελευταίος που διαψεύδει προσδοκίες, αλλά λέω εγώ, ποτέ δεν ξέρουμε για ένα παιδί σε τέτοια ηλικία, και μιλάω και για τους και για τους κέρνων όλου του κόσμου και όλους τους άλλους πετσιρικάδες. Εγώ λέω ότι ποτέ δεν είναι σωστή αγωνιστική η λόγη για τόσο μικρά παιδιά που δεν πιάνουν. Ναι. Δηλαδή δεν είναι, ας πούμε, ενδεχομένως μόνο η εφηβική τεμπελιά τους που ξαφνικά βγαίνει στον αφρό. Ποτέ δεν ξέρεις. Είναι πραγματικά από το μου λείπει η οικογένειά μου. Από το δεν την πάλεψα που ήρθα από μια κοινωνία λίγο ανατολίτικη, ας πούμε, στο Μιλάνο κιόλας, ξέρεις, δεν πήγε και σε ένα... Αν είχε στη Λαμία, να σου το πω ανάποδα, ναι, να προσαρμοζόταν πιο εύκολα. Το Μιλάνο είναι... Ξαφνικά μπαίνεις, ας πούμε, στο παλάτι. Δεν ξέρω αν ήταν η οικογένειά του ξοπλούσια, αυτό έχει στο Μαρόκο, αλλά εντάξει, να είναι ό,τι και να είναι, ήταν το Μαρόκο, ρε φίλε. Ήταν το Μαρόκο. Και το Μαρόκο βρέθηκε στο Μιλάνο στα 14, όπα. Είναι κάπως. Στα 14-16. 14. Το 2012 τον αγόρασε η Μιλάνο. Είμαστε. Το 2012. 2,1 εκατομμύρια ευρώ. Και από το Μιλάνο και από Ισπανία, κάπου ήδη. Ναι, στη Λαμία. Στη Φθιώτιδα. Ναι. Το λες και η αναβάθμιση αυτό το πράγμα.
Προφανώς τώρα είχε να βάζει. Και από τη Τσβόλε, νομίζω ήταν η τελευταία ναι. του ομάδα. Ναι. Όπου δεν πολύ κιόλα εκεί επίσης. Ναι. Εγώ θέλω να πω το εξής. Αν ο Μαστούρ ναι. συμφώνησε να έρθει στην Ελλάδα για τον Μπάμπι τον Ντενέ. Δηλαδή του λέει. Και μόνο ενός. Δηλαδή έρχεται, τον πλησιάζει, του λένε αυτό, Λαμία, ποιος είναι προπονητής, Μπάμπι τον Ντενέ. Έρχομαι. Ναι. Μα να σου πούμε τα λεφτά, έρχομαι. Ωραία. Γιατί σου λέει πάω εκεί πέρα για να απογειώσω την καρδιά μου. Μπάμπι Ντενέ. Και ξαφνικά έρθει εδώ πέρα. Και πει πού είναι ο Μπάμπι να το χαιρετήσουμε. Ναι. Που είναι, το διώξαμε, τι θα γίνει. Bye bye. Καταλαβες. Bye bye θα γίνει. Καταλαβες τι γίνεται. Bye bye θα γίνει γιατί. Όντως, συγκεκριμένοι άνθρωποι έχουν για συγκεκριμένους ανθρώπους. Πώς έλεγε ο Μακέντα, ας πούμε, ότι ο Φέρικσον μου έφτιαξε την καριέρα μου, ξέρω. Και πολλοί παίκτες. Ναι. Ο Ετώ σήμερα τα βάλουν τον Γουαρδιόλα, οι παίκτες έχουν τους προπονητές. Το διάβαζα πριν λίγο εσύ για τον Ετώ τώρα. Αν θες να αλλάξουμε θέμα, γιατί το ανέφερες. Ναι. Να σου πω κάτι. Okay, ο Ετώ ξέρουμε ότι γενικά είναι δύστροπο παιδί. Αλήθεια είναι αυτό. Από την άλλη μεριά, μαζεύονται πια νομίζω αρκετοί παίχτες οι οποίοι είτε έχουν μιλήσει για τον Γουαρδιόλα με πολύ άσχημα λόγια, είτε έχουν αφήσει πράγματα με ορούτε. Είναι από τον Ετώ και τον Ζλάταν, για θα θυμηθώ κι άλλοι. Και ο Ανρίπ νομίζω είχε. Ναι. Κι άλλοι διάφορα βεβαίως. Γιατί το λες αυτό έτσι. Τι πρόβλημα, ο Αρή. Ναι. Δεν μου θυμίζει κάτι. Δεν σου θυμίζει. Είχε προβληματί με τη θέση του. Και ο Ροναλντίνιο δεν είχε. Προσπαθώ να θυμηθώ. Έχω. Όχι. Ο Ροναλντίνιο. Ναι. Νομίζω. Τέλο πάντων. Θα το πάρει τι δύο κλασικέ. Πες παρόλα αυτά τι θες να πεις. Ρε παιδί μου. Okay, δύσκολοι χαρακτήρες και ο Ζλάταν και ο Ετώ. Ναι. Δύστροποι γενικότερα. Ναι. Αλλά αυτό μέχρι το σημείο να πούμε ότι ξέρω εγώ λένε ψέματα για συγκεκριμένα περιστατικά που μπορεί να έχουν γίνει με τον Γουαρδιόλα. Λένε διαφορετικά πράγματα. Ναι. Δηλαδή ο Ετώ λέει συγκεκριμένους διαλόγους, συγκεκριμένα περιστατικά, συγκεκριμένες συμπεριφορές. Ναι. Σωστό. Σε κάνει να σκέφτεσαι τελικά μήπως ο Γουαρδιόλα, ο οποίος θυμίζω και τότε δεν ήταν και σαν όνομα αυτό που έχει γίνει τώρα. Ήταν ένας άνθρωπος που ήρθε από τη Β' ομάδα της Μπαρτσελόνα, λάβει την πρώτη. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος χωρίς πολλά προπονητικά παράσημα. Δεν είναι αυτό που είναι σήμερα που έχει περάσει. Έχει πάει στην Bayern, έχει πάει στη City, έχει πάρει πρωταθλήματα στο εξωτερικό. Τότε ήταν, ας πούμε, ένας ταλαντούχος προπονητής που είχε φέρει πράγματα και τον βλέπαμε να τα κάνει στο γήπεδο. Για τη χρονιά που αναφέρεσαι το 8. Δηλαδή είναι η χρονιά που πηγαίνει ο Γουαρδιόλα στην Μπαρτσελόνα το 8. Είναι εκείνη η χρονιά. Γιατί νομίζω ότι το αναφέρεται την τελευταία του χρονιά μετά από την οποία πήγε στην Ίντερ. Ναι. Αν να πατώμε. Ναι. Σωστά. Ωραία. Ναι. Η σεζόν αυτή λοιπόν είναι όντως το 8-9. Ναι. Άρα είναι η χρονιά που έρχεται. Ναι. Άρα. Ναι. Για να το κουβεντιάσουμε. Ναι, αλλά ναι. Μιλάει λοιπόν για προπονητή με τον οποίο συνυπήρξε μία χρονιά. Ναι. Και μόνο. Ναι. Για να δούμε ποιο είναι το. Που δεν τον ήθελε καν εκείνη τη χρονιά από ό,τι λέω εδώ. Ήθελε να τον ξαποστείλει να τον στείλει στο Ουσμπεκιστάν τότε. Που θα έπαιρνε το, αν θυμάσαι, 20 τόσα εκατομμύρια για 6 μήνες εκεί. Ναι. Λέει συγκεκριμένα πράγματα. Να το γυρίσω ανάποδα, άμα παρακαλώ, θα το πούμε. Παρακαλώ. Ο Ετώ ίδιος ναι. λέει. Μάλλον, καταλαβαίνω ότι εξ αρχής είχε πρόβλημα. Ναι. Διότι λέει. Αρχικά, λέει, ναι. υπενθύμησε στο Γουαρδιόλα ότι δεν ήταν και πολύ καλός παίχτης. Ναι. Δηλαδή αυτό είναι το πρώτο. Δηλαδή έρχεται ο Γουαρδιόλα και πηγαίνει Σαμουέλετο και του λες: οκ, okay, δεν ήσουν πώς το λένε, πολύ καλός παίχτης, ήσουν απλά καλός παίχτης. Οπότε επειδή δεν ξέρεις την ιστορία εδώ πέρα και τα αποδυτήρια, μην έρθεις να μας πεις τίποτα. Όχι, okay, αυτό το λέει, εγώ καταλαβαίνω, όταν του είπε ο άλλος, ας πούμε, να σηκωθεί να φύγει να πάει στο Ουσμπεκιστάν. Και σου λέει: έτσι προκύπτει από εδώ. Εμένα γιατί λέει, προκύπτει αν μου το λέει, λέει ξέρω εγώ, ναι. ο Φερναντές ναι. που ήταν στο πλατό, ναι. θα απαντούσα: εντάξει, δεν μπορώ να πω κάτι. Δηλαδή ότι μου το λέει να φύγω ένας προπονητής ο οποίος, ας πούμε, έχει υπάρξει και σαν ποδοσφαιριστής κάτι σημαντικό. Ναι. Δηλαδή ότι του είπε δεν ήσουν για κανένας παίκτης φοβερός όταν του είπε να φύγει. Όταν πήγε να διαλύσει το παρεάκι, ας πούμε, που βρήκε ο Γουαρδιόλα αναλαμβάνοντας την ομάδα. Δεν ναι. το είπε με το καλημέρα, είμαι ο Πεπ, γεια σου Πεπ, δεν ήσουν για κανένα σοβαρό παίκτη. Δεν έγινε έτσι. Ναι. Έτσι εγώ το αντιλαμβάνομαι έτσι που το διάβασα νωρίτερα. Τέλος πάντων, ο Ετώ λοιπόν είχε μια πρόταση από το Ουσμπεκιστάν πάρα πολύ καλή οικονομικά. Αλλά δεν ήθελε να φύγει από την Μπαρσελόνα. Ναι. Γιατί του άρεσε. Προφανώς. Ναι. Ήταν εκεί.
Βέβαια, από ό,τι απέδειξε η καριέρα του ΕΤΟ τώρα, αν μου επιτρέπεις, ναι. Γενικώς, τελικά τα γίνει στραφή, γιατί πήγε στην Αζή δύο χρόνια αργότερα. Λέω εγώ τώρα, έτσι. Ναι, αλλά πήγε εκείνη τη χρονιά με τη Μπαρτσελόνα να πήραν όλους τίτλους. Σωστά. Πήγε στην Ίντερ, πήρε τσάμπι, πήρε τρέμπλ. Σωστά. Θέλω να πω, έπαιξε υψηλό επίπεδο και πήρε τίτλους. Δεν είναι ότι απλά έπαιξε υψηλό επίπεδο και πήρε λεφτά και. Όχι, δεν λέω, όχι. Έτσι. Δηλαδή, αυτό που κατόρθωσε η Ίντερ του Μουρίνιου ήταν επικό τρέμπλ. Ήταν. Μυθικό, δεν το συζητάμε. Ναι. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν. Τέλος πάντων, εγώ το βρίσκω λίγο χωρίς ουσία αυτό, να σου πω την αλήθεια. Διότι τελικά τσακωθήκανε, αλλά έπαιζε. Δηλαδή, να μιλούσε ετώ για μία σεζόν. Α, και ο Τουρέ, μου μας θυμίζει ένας φίλος. Επίσης έχει μιλήσει με πολύ χοντρά λόγια ναι. Για τον Πεπ. Ναι. Λοιπόν, το φίλο, ναι. Θέλω να πω ότι εάν ο ετώ μιλούσε για μία σεζόν που ήρθε ο Γουαρδιόλα και από εκεί που ήταν ο αδιαμφισβήτητος στάρ της ομάδας που ήτανε ο ετώ, αλίμονο έτσι, ναι. Ήταν ήδη 4 χρόνια πριν ήρθε ο Γουαρδιόλα και με τρομερά ποσοστά σκοραρίσματος ο ετώ στην Μπαρτσελόνα, ναι. Και του είπε, αγόρι μου, εσύ ή θα φύγεις ή δεν θα παίζεις. Να καταλάβω που βγαίνει και λέει ότι ρεφίλε και αυτά. Αλλά τελικά, δηλαδή, είπε ότι είπε ο ένας, ναι. Είπε ότι είπε ο άλλος, αλλά τελικά ο ετώ εκείνη τη χρονιά έκανε τα περισσότερα παιχνίδια του στην Μπαρτσελόνα. Μα ποιο να βάλει, αφού δεν έφυγε ο ετώ, δεν πήρε επιθετικό. Ναι. Θέλω να πω, δεν είχε και λύση ο Γουαρδιόλα. Η λύση στο μυαλό ήταν να διώξει τον ετώ, να τον πουλήσει και να φέρει κάποιον άλλον. Που του τέριαζε το κεφάλι του καλύτερα. Ναι. Αψιμού τον κράτησε, τι να κάνει, να παίζει χωρίς επιθετικό. Ναι. Απ' την άλλη, είναι γραφικό ή σωστό αυτό που αναφέρει ότι τι είναι αυτά τα πράγματα, ήρθε λέει και μου έδωσε συμβουλές για το πώς θα κινούνται επιθετικοί και εγώ του είπα, επειδή εσύ ήσουν αμέσως και δεν είσαι επιθετικός, δεν μπορείς να μου δείχνεις πώς κινούνται επιθετικοί. Ναι. Πώς το βλέπεις? Κολοπεδισμό το βλέπω, δεν συζητάμε αυτό. Γενικότερα προσπαθώ όμως να καταλάβω τι θέλει να πει τελικά ο ετώ με αυτό το πράγμα. Πολλά πράγματα, αν διαβάσει συνέντευξη, πολλά πράγματα για τον άνθρωπο Γουαρδιόλα, για το ότι ακόμα και όταν τον πέτυχε την επόμενη χρονιά που ήταν στην Ίντερ, ας πούμε, περίμενε. Η χαιρετούρα, ναι. Η χαιρετούρα περίμενε να γίνει όχι στη Φυσούνα που τους έβλεπα μόνο οι παίχτες, αλλά να γίνει έξω για να το δει όλος ο κόσμος και να πει α, μπράβο, μεγαλόψυχος Γουαρδιόλα, πάει και χαιρετάει τον ετώ. Γενικότερα, διαβάζω στην συνέντευξη και σου λέω, προσθέτοντας δίπλα και όσα έχει πει ο Ζλάταν για τον Γουαρδιόλα και όσα έχει πει ο Τουρέ για τον Γουαρδιόλα, δύσκολες προσωπικότητες και τρεις δύσκολες. Στην περίπτωση του Τουρέ υπάρχει και ο Σέλουκ με τα ωραία του, υπάρχει. Παρ' όλα αυτά, μαζεύονται πράγματα πια. Για συμπεριφορές μιλάω, έτσι, αφήνω το προπονητικό απ' έξω. Να. Για συμπεριφορές και για τρόπο με τον οποίο, ας πούμε, προσπάθησε να διαχειριστεί παίχτες που ήταν φίρμες, που ήταν ονόματα, που ήταν ό,τι ήταν. Πάση περιπτώσει. Εντάξει. Οκ. Ναι. Χάσαμε το δελτίο το μεταξύ, ε. Να. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, δεν πειράζει. Τι να κάνουμε. Ζωντανό ραδιόφωνο. Είμαστε. Φλέγοντα θέματα, συζητούσαμε. Λοιπόν, παρόλα αυτά, επειδή είναι 10:30, πάμε σε ένα διαλυματάκι. Με το πρέπον τραγούδι θα επανέλθουμε σε λίγο. Τη χώρα. Σε βάρος φωτεινός και θα μας κατευθυνείς. Είχες αέρα του αρχηγού του δυνατού, του άνδρα του σπουδαιού, με έναν ήλιο συντροφιά.
η σκέψη μας εχμάλωτος παντοτινά θα μείνεις. Σε ζήλεψε ο ουρανός γιατί ήσουν απολύτρανος αστέρι του να γίνεις. Είχες αέρα του αρχηγού του δύνατου Βαρύζε Μπέκικο. Ναι. Έτσι όπως του έπρεπε. Έτσι. Όπως του έπρεπε. Έτσι ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είτε. Είστε συντονισμένοι στον Sport FM στους 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club. Παρέα θα είμαστε μέχρι τις 12 και σήμερα με Παναγιώτη Ρήλο στη ρύθμιση των ήχων. Το κόμμα της καρδιάς μας, οι μουσικές επιλογές για σήμερα, έτσι να το πούμε αυτό. Γιάννη Σταυρόπουλο, οργάνωση και μέλη παραγωγής, 2-10-95-79-283-4-5, τα τηλέφωνα για μετά. Τα μηνύματά σας φτάνουν εδώ με τους εξής τρόπους. Μέσω κινητού γράφετε Super, αφαίνεται ένα διάστημα το μήνυμά σας, αποστολή στο 1969 0,31 το ευρώ η χρέωση. Ιντερνετικά sportfm.gr, πάνω στην κεντρική σελίδα, κλικάρετε εκεί που λέει sportfm 94,6 live. Ανοίγει ο Media Player μαζί του μια φόρμα, μπαίνετε, γράφετε, στέλνετε. Email οποτεδήποτε θέλετε στο ράμα για 05@yahoo.gr. Fight Club 2.0 στο Facebook και την επίσημη σελίδα της εκπομπής. Το ίδιο ακριβώς γράφετε σε Google Play Store ή App Store, εφόσον επιθυμείτε να κατεβάσετε το Fight Clubικό application, το οποίο είναι χρήσιμο αν είστε τακτικοί ακροατές και αν είστε και μερακλείδες με τη μουσική, διότι εκτός όλων των υπόλοιπων έχει και μια πολύ Fight Clubική playlist, η οποία έχει προσθεθεί τους τελευταίους μήνες με τραγούδια τα οποία αγαπήθηκαν από τότε την εκπομπή, συμπεριλαμβανομένων βεβαίως και των τριών σημάτων της. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούσης είναι στα μικρόφωνα και ο φίλος μας ο Ανδρέας βεβαίως εδώ, ο οποίος μας θύμισε τώρα και μια έτσι μας θύμισε ότι στις 23 Ιουνίου του 1996 που πέθανε ο Ανδρέας, ξημερώματα Κυριακής τότε, αλλά και Δευτέρα να ήταν και οποτεδήποτε να ήταν, δεν έχει καμία σημασία, ότι είχε νεκρώσει το σύμπαν. Εγώ επειδή είμαστε στο γάμο του Πέτρου Κωστόπουλου στη Μύκονο τότε, μας είχε καλέσει όλους τους υπαλλήλους του, πέθανε τη βραδιά, παντρεύτηκε ο Κωστόπουλος. Αλήθεια λες τώρα. Και Σάββατο προς Κυριακή. Είχαν γενέθλια την ίδια μέρα. Ο Παπανδρέου με τον Κωστόπουλο γενέθλια την ίδια μέρα. Όμποι, ναι. Και κατά τις 2 τα ξημερώματα, 2.30 αρχίζει όλος ο κόσμος που είναι στη δεξίωση του γάμου, ας πούμε, αρχίζουν χτυπάνε τηλέφωνα και υπάρχει μια αναστάτωση. Ναι. Και αρχίζουν και φεύγει ο κόσμος, ας πούμε, διότι μαθαίνουμε ότι πέθανε ο Ανδρέας. Και είναι αυτό που λέμε τότε, ρε παιδί μου, αυτό που είχα πει τότε και στον Πέτρο, επειδή τον αγαπούσε πάρα πολύ τον Ανδρέα, είναι αυτό που λέμε, παιδί μου, να σε δω γαμπρό και να κλείσω τα μάτια μου. Ήταν η κλασική περίπτωση αυτού. Ναι. Ότι έφυγε τη μέρα που παντρεύτηκε ο Κωστόπουλος. Μάλιστα. Λοιπόν, κάτι τέτοιες θύμισες, τέτοιες μέρες, αυτά συμβαίνουν, κυρίες και κύριοι, τι να κάνουμε. Έτσι είναι. Ναι, στείλτε. Παιδιά, βγάλετε την ψυχούλα σας. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Πείτε αυτά που νιώθετε. Εδώ είμαστε. Τα μαζεύουμε, θα τα διαβάσουμε στο τέλος. Μην ανησυχείτε.
Μην ανησυχείτε. Να λέτε αυτά που λέει ψυχούρη, γιατί αυτές είναι οι αλήθειες. Αυτό έχει σημασία. Όχι ότι δεν είναι αλήθεια, ας πούμε, ότι ο Σέλουκα πέριψε πρόταση 50 εκατομμυρίων ευρώ, έτσι. Για τον ναι, δηλαδή... πριν πούμε αυτό, συγγνώμη Παναγιώτη, το κομμάτι που ακούσαμε, ποιος ήταν ο καλλιτέχνης. Ναι, ναι. Δεν τον έχουμε. Παρακαλώ, αν το γνωρίζετε. Ήταν σπουδαίος πάντως. Μπορεί να λέμε ότι ήταν ο σπουδαίος. Ο σπουδαίος, οπωσδήποτε ο σπουδαίος. Ναι. Οπωσδήποτε σπουδαίος. Έλεγες λοιπόν ναι για τα 50, ναι. Ότι όχι, ναι, λέει ναι, ότι δεν είναι αλήθεια για τα 50 εκατομμύρια ναι, ναι, ευρώ, έτσι. Πώς τα λέει και ο Γιώργος Αυτιάς. Ναι, 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 ναι. 50 εκατομμύρια για τριετές, τι μου λέτε. Τι μου λέτε, ναι, ναι. Ναι, ναι. Εντάξει. Λογικά υπάρχει κανεί που το αφισβητεί. Λογικά χρήματα ακούγονται, αν με ρωτάτε. Άλλωστε, όλη ας πούμε, η καριέρα του Σέλου και του Τουρέ έχουν δείξει ότι δεν βάζουν τα χρήματα πάνω από τίποτα άλλο. Βεβαίως. Θέλω να πω, Σάμπος, ας πούμε, ήταν ο Σέλου άνθρωπος που προσπαθούσε κάθε χρόνο να τον πάει κάπου αλλού. Σάμπος. Σάμπος ήταν άνθρωπος που ακόμα και ανέμενε εκεί που ήταν, προσπαθούσε κάθε χρόνο ή κάθε δύο χρόνια να κάνει ένα προσαρμογή συμβολέου. Σάμπος. Σάμπος, τι θα ήταν, ξέρω εγώ, άνθρωπος που θα λέγει, ας πούμε, στην ομάδα π.χ. δεν του είπατε χρόνια πολλά στα γενέθλιά του. Είμαστε δυσαρεστημένοι. Ναι, ναι. Δηλαδή, αστεία πράγματα. Αστεία γελάει ο κόσμος. Δηλαδή, υπάρχει ποτέ περίπτωση, ας πούμε, να πούμε ότι 50 εκατομμύρια για τρία χρόνια έχω από Κίνα, υποψιάζομαι. Μάλλον. Δεν μπορώ να φανταστώ μάλλον κάπου, και, ναι, κάπου αλλού. Και είπε ο Σέλουκ, γιαγιά, έχουμε αυτή την πρόταση. Αλλά αν θες τη γνώμη μου, σαν manager και σαν πατέρα σου πια, γιατί με νιώθεις σαν πατέρα. Εγώ που σε έχω δει, νομίζω ότι καλύτερα από όλες τις ομάδες ταιριάξει στον Ολυμπιακό. Ναι. Και τώρα επειδή, ας πούμε, θα είναι, ξέρω εγώ, για δύο χρόνια 4 εκατομμύρια, ενώ εκεί θα είναι για, ξέρω, για τρία χρόνια 50, θα βάλουμε τα λεφτά, ας πούμε, πάνω από ναι, την ψυχή. Τώρα που είσαι 35 χρονών μαντράχαλος, mm-hmm, τώρα δηλαδή, mm-hmm, σάμα τη δεν έβγαλες λεφτά. Και άλλα... Χαιστήκαμε για τα 50 εκατομμύρια. Αυτό τώρα που είπε, χαιστήκαμε και του λέει, ναι, ρε Δημήτρη, χαιστήκαμε για τα 50 εκατομμύρια. Έτσι. Τι θα τα κάνουν τα 50 εκατομμύρια. Μα και η διαφορά των προτάσεων δεν είναι πολύ μεγάλη. Παραπλήσιες. Αλήθεια είναι αυτό. 4 εκατομμύρια με 50. Σιγά τα ΟΑ. Τι είναι, ένα μηδενικό παραπάνω και ένα ψηφίο από το 4 στο 5. Σιγά. Ψηλίκια. Και υπάρχουν κάποιοι που αφισβητήσουν ότι όντως, ας πούμε, υπήρχε αυτή η πρόταση και την απέριψε ο Δημήτρης Σέλου. Ποιοι είναι αυτοί, φέρτε εδώ πέρα μπροστά μου να, ναι, να τους ρωτήσω γιατί. Εγώ δεν ξέρω κανένα, ούτε τα βλέπω. Ούτε τα βλέπω γύρω-γύρω και δεν μου αρέσουν αυτά που βλέπω. Πραγματικά. Μπράβο στον Δημήτρη τον Σέλουκ που βρήκε αυτή την πρόταση. Χρησιμοποιεί ένα άλλο στη θέση του, ρε παιδί μου. Πιστεύω ότι Δευτέρα θα τον κάνει την πρόταση. Τρίτη, ναι, ο Τουρέ θα ήταν εκεί και θα ήξερε και μανδαρίνικα κινέζικα. Θα τα μίλαγε κιόλας. Ναι. Φαρσί. Αλλά όχι αυτός. Όχι ο συγκεκριμένος. Ποτέ. Ναι. Ποτέ, παιδιά. Γιατί κάποιες αποφάσεις παίρνονται με άλλα κριτήρια. Έτσι. Εντάξει, αυτή είναι η ιστορία. Και γι' αυτό τώρα πονάει όχι μόνο ο Ιβάν. Πονάει και ο πρόεδρος του Sporting, έτσι. Να τα λέμε ο υποψήφιος πρόεδρος του Sporting. Υποψήφιος, ναι, πρόεδρος. Ναι. Όχι, είναι πρόεδρος του Sporting. Απλώς καθυστέρησε η αγάπη, άργησε μια μέρα, ναι, Κώστα. Ναι. Γιατί είπε ότι αν είχα αναλάβει το θόκο μια εβδομάδα πιο πριν, είπε, ναι, θα είχαμε εδώ Τουρέ, Μαρκίζιο και άλλον έναν, είπε. Ναι. Δεν θυμάμαι, ναι, ποιος ήταν ο τρίτος. Και Μαστούρ. Όχι, 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 όχι. Θα θέλαμε. Μαστούρ δύσκολο, εκτός αν έκανε μεταγραφή και Μπάμπι μαζί. Ναι. Θα θέλαμε Μπάμπι προπονητή με Μαστούρα. Mm-hmm. Τώρα πάνε πακέτο αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω πώς θα γίνει δουλειά. Τέλος πάντων, εντάξει, με τούτα και με εκείνα. Αφού αν έκανε πρόταση στον Τουρέ η Sporting, ναι, τρέχοντας θα πήγαινε. Μετά τα περσινά που γίνανε στη Sporting, οι παίχτες πάνε τρέχοντας στη Sporting. Δηλαδή σου λέω, α, η Sporting, κάψε όλες οι υπόλοιπες προτάσεις που έχουμε, να πάμε εκεί που τους αγαπάνε τους παίχτες. Καταλάβεις τι γίνεται. Ναι. Παιδιά, θεματική με πασοκοϊστορίες, εντάξει, νομίζω ότι είναι λίγο υπερβολικό. Του χρόνου 3 Σεπτέμβρη. Έτσι. Αλλά αν έχετε κάποια ωραία πασοκοϊστορία, ευχαρίστως, μπορείτε να μας στείλετε με email και θα τη διαβάσουμε, να είστε σίγουροι. Λοιπόν, τέλος πάντων, με τούτα και με εκείνα, εντάξει, ο Τουρέ είναι η πιο εντυπωσιακή μεταγραφή της σεζόν στη χώρα, νομίζω μπορούμε να το πούμε με ευκολία, για την Ελλάδα. Ως όνομα. Ως όνομα, ρε, προφανώς. 35, ρε, εσύ. Ως όνομα, λέω. Ξανά. Ως όνομα. Είναι 35. Είναι 35. Το ξαναλέω. Είναι. Ότι είναι. Μπορεί να παίζει σαν, ξέρω εγώ, σαν 34χρονος. Θέλω να πω, μπορεί να παίζει, να παίξει καλά. Σαν όνομα δεν το συζητάμε, είναι 35 όμως. Είναι 35. Πώς αλλιώς θα ερχόταν, πότε θα ερχόταν, δηλαδή, αν ξαναρχόταν ποτέ.
Μόνο πέρσι, εάν υπήρχε να έρθει ένα χρόνο νωρίτερα, που ήταν στην τελευταία του χρονιά και δεν υπολογιζόταν και έκανε 17 παιχνίδια, που ήταν μακράν η χρονιά με λιγότερες συμμετοχές στη City, μη σου πω και τις. Και τη καριέρα του. Πιθανότατα. 17 παιχνίδια. Δεν το θυμάμαι τώρα απ' έξω, αλλά κάπως έτσι είναι η φάση. Εντάξει, ξέρεις, αυτό είναι το ένα επιχείρημα και ξέρεις πολύ καλά ποιο είναι το αντεπιχείρημα. Ότι περπατώντας σας έχει, ας πούμε, και τέτοια. Σωστό είναι και το ένα και το άλλο, λέω εγώ. Είναι και τα δύο. Αλλά το βασικότερο όλων δεν είναι αν ο Τουρέ είναι 35, αν πατάει τον κόλο του κάτω. Είναι σε τι φάση είναι ο Τουρέ. Σε τι φάση ο Τουρέ θέλει να παίξει μπάλα, σε τι φάση είναι. Γιατί να μην θέλει. Άμα θέλει θα είναι εντάξει. Μπορεί να έχει κάτι στο μυαλό του να αποδείξει στο Γουαρδιόλα. Δεν ξέρω, ειλικρινά. Περισσότερο αυτό μπορεί, θα έψαχνα να βρω. Δηλαδή εννοώ στα 35 του με κάποια παραπανήσια κιλά που έδειξε να έχει. Για το ελληνικό πρωτάθλημα δεν νομίζω ότι συζητάμε. Νομίζω ότι είναι αστείο να το συζητάμε τώρα. Δεν είναι το ελληνικό πρωτάθλημα αυτό που ήταν πριν από κάποια χρόνια. Α πούμε, Ολυμπιακό το πέρα από τον Οκτώβρη. Εντάξει. Υπάρχει ΑΕΚ, υπάρχει ΠΑΟΚ, υπάρχει ανταγωνισμό. Okay. Τι θα πει το ελληνικό πρωτάθλημα δηλαδή. Αν μπορεί ο Τουρέ να παίξει το ελληνικό πρωτάθλημα, με ρωτάς. Όχι, αν μπορεί να κάνει διαφορά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Να παίξει το ελληνικό πρωτάθλημα μπορεί. Να κάνει διαφορά. Γιατί ο Ολυμπιακό δεν πήγε να παίξει. Για να παίξει κι άλλου. Για να κάνει διαφορά τον πήρε. Νομίζω ότι τον Τουρέ ούτως ή άλλως λόγω θέσης θα τον δούμε σε λίγα παιχνίδια. Δεν θα τον δούμε σε πολλά. Ποιας θέσης όμως είναι επίσης μια ερώτηση. Είναι η θέση του Νάτχο. Αυτή είναι η θέση. Είναι η θέση του Νάτχο. Ναι, είναι η θέση του Νάτχο. Κανονικά είναι η θέση του Νάτχο. Ναι. Αλλά στα 35 μήπως δεν είναι η θέση του Νάτχο. Δεν είναι η θέση του Φορτούνη. Δεν μπορεί να είναι. Γιατί δεν μπορεί να είναι. Σε κάποιο, θα παίξει ο Φορτούνης όλα τα παιχνίδια. Αυτό σου λέω λοιπόν. Ναι. Θα υπάρχει λοιπόν ένα rotation γενικώς. Νάτχο με Τουρέ δεν θα δούμε μαζί ποτέ. Αυτό είναι το σίγουρο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εκτός αν είναι παιχνίδι, δεν ξέρω εγώ, με τον τελευταίο της βαθμολογίας θα του λείπει μισή ομάδα. Ναι. Δεν υπάρχει. Δηλαδή παιχνίδι χωρίς αμυντικό χαφ δεν θα δούμε. Λέω εγώ τώρα. Και από εκεί και πέρα έχω την αίσθηση ότι ο Μάρτς έχει στο μυαλό του ένα rotation στο οποίο ο Τουρέ κάνει κάποια ημιωράκια σε παιχνίδια με, ξέρω εγώ, ομάδες τύπου, ξέρω εγώ, όφι, λέω τώρα. Λοιπόν, και ετοιμάζουμε τον Τουρέ. Τον Τουρέ τον θέλουμε καλό και μέσα στο αγωνιστικό μας σχέδιο, στα παιχνίδια της Ευρώπης και στα ντέρμπι. Να πω κάτι, αν επιτρέπετε. Παρακαλώ. Η πρώτη ανάμνηση που μου έρχεται τώρα στο μυαλό από τον Τουρέ, ναι, είναι το περιβόητο διάστημα απουσίας του τότε, για τρεις εβδομάδες, ένα μήνα που είχε εξαφανιστεί. Ναι, ναι, ναι. Και μετά λέγανε ότι είχε ξεχυλώσει την άδεια και λέγανε θα παίξει με την ΑΕΚ, δεν θα παίξει. Και όταν έπαιξε ήρθε και έκανε διαφορά, σαν να μην έλειψε μια μέρα και τέτοια. Μήπως πρέπει να βάλουμε την παράμετρο, γιατί δεν ξέρω στην κατοπίν η καριέρα του πώς θα πήγαινε και αν έκανε παρόμοιες τέτοιες κοπάνες. Ναι. Μήπως πρέπει να βάλουμε και την παράμετρο του αν τώρα πάλι πάρει καμιά άδεια και πάλι ξεχυλώσει την άδεια και έρθει και πώς θα έρθει. Όχι, δεν νομίζω. Όχι, εγώ λέω πως όχι. Δεν νομίζω, μεγάλο. Αυτό είναι τελευταία ανησυχία που μπορεί να έχω. Για να καταλάβετε, μετά τον Ολυμπιακό, στον Ολυμπιακό έκανε 26 συμμετοχές. Στη Μονακό έκανε 28 την επόμενη. Από εκεί και μετά, οι λιγότερες συμμετοχές πλην της τελευταίας σεζόν ήταν η πρώτη τελευταία που έκανε 31. Αλλιώς βλέπεις όλο 40 και 50 μέσα. Μετά έχει 3 χρόνια στην Μπαρτσελόνα. Έχει κάνει φουλ χρόνια. Ναι. Στην Μπαρτσελόνα έχει κάνει 38, 43 και 37. 51, μετά 42, 42, 49, 47. Δηλαδή είναι. Όχι μόνο κάνει συμμετοχές, δεν έβγαζε και τραυματισμούς. Δηλαδή, για να κάνει 50 συμμετοχές. Παίζει και στην Premier League. Σημαίνει ότι έχει παίξει στα 35 από τα 38 παιχνίδια τη Premier League. Και σε Ευρώπες. Έχει παίξει και στα 15 από εκεί και πέρα. Παρ' όλα αυτά, εγώ γενικά στη λογική του Ελλάδα για πλάκα αυτό, ειδικά τελευταία χρόνια, δεν είμαι και πολύ ξέρεις, σίγουρος ότι αρκεί το βιογραφικό και αρκεί, ναι, το όνομα για να παίξεις. Θυμίζουν κάποιοι και λένε ο Μπερμπάτοφ, ο Καρντόσο, ο Ριέρα, διάφοροι παίκτες που ήρθαν και, ναι, λέγαμε στην Ελλάδα κάνουν πλάκα αυτοί. Δεν κάνανε πλάκα. Κανένα από αυτού δεν έκανε πλάκα. Και άλλοι διάφοροι που ήρθαν. Α, και άλλη μια παράμετρο. Αφήνω τον Αμπιντάλ απ' έξω που γράψε ο φίλος, γιατί ο Αμπιντάλ είναι άλλη περίπτωση, ναι, που είχαν θέματα. Από όλους αυτούς, από θέμα ταλέντου, νομίζω ότι μόνο στον Μπερμπάτοφ αναφερόμαστε καλώς. Τι εννοείς. Ουδέν. Μόνο ο Μπερμπάτοφ ήταν παίχτης για να πεις όντως θα έρθει να κάνει πλάκα. Γιατί ο Καρντόσο δεν ήταν παίχτης που θα έρθει να βάλει, δεν σου βάλει 30 γκολ, να βάλει 10, εντάξει, 12, 15 γκολ. Ξέρεις πώς είναι η αδυναμία του. Αλλά είναι. Γι' αυτό ρωτάω εσένα, επειδή ξέρω. Και επειδή ξέρω υπάρχει ποιότητα και ποιότητα. Ο Καρντόσο δεν είχε ποιότητα και όμως δεν έκανε πλάκα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Όχι, δεν έκανε. Δεν έκανε. Γιατί δεν γκολ. Γι' αυτό σου λέω, γιατί είναι θέμα και πώς, για τον επιθετικό ειδικά. Και με τι όρεξη έχει και πώς τροφοδοτήσει και αν παίζει και αν έχει ψυχολογία και χάνει. Για το strike είναι συγκεκριμένο. Ο Τουρέ είναι άλλη φάση. Εγώ λέω γενικότερα ότι η λογική ότι στην Ελλάδα θα κάνει πλάκα κάποιο.
Οκ, okay, είναι το ελληνικό πρωτάθλημα αυτό που είναι. Δεν είναι, ξέρεις, και μια αλάνα με πιτσιρίκια που έρχεται, ας πούμε, ο μεγάλος μπαίνει μέσα και τους αλλαγιάζει τρίπλα. Όχι. Τρέχουν οι ομάδες, κολοτσάνε οι ομάδες, προσπαθούν, βελτιώνονται, κάτι πάνε να κάνουν. Δεν είναι πια, ξέρεις, και η Ουγκάντα που θα έρθει, ας πούμε, ο μάγος της φυλής, θα μπει μέσα και ξαφνικά θα δούμε πράγματα. Εγώ δεν χρησιμοποιώ ούτε λέω τέτοια πράγματα, ούτε χρησιμοποιώ τις λέξεις κάνει πλάκα. Ναι. Αλλά λέω ότι ένας τουρέ, ο οποίος θα είναι στην χειρότερη ενδεχόμενη φυσική κατάσταση της ζωής του λόγω ηλικίας και μόνο ή κιλών, αν έχει διάθεση να παίξει μπάλα, είναι τόσο πολύ καλός που αυτό θα φανεί. Αυτό λέω, είναι απλό. Μάλιστα. Αλλά το πρόβλημα του Τουρέ και του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή είναι θέμα τακτικής. Okay. Ότι θα δούμε δηλαδή πολλούς Ολυμπιακούς διαφορετικούς. Γιατί όπως και να το κάνουμε, με παίχτες όπως ο Τουρέ και εγώ βάζω και τον Άτχο και επιμένω να βάζω τον Άτχο, ένας Ολυμπιακός με τον Τουρέ ή και με τον Άτχο και χωρίς αυτούς είναι δύο διαφορετικές ομάδες. Και δεν έχει να κάνει αυτό αν παίζει ο Φωτούνης ή δεν παίζει. Μιλάω για τον Τουρέ και τον Άτχο συγκεκριμένα. Ναι. Είναι τελείως, τελείως διαφορετικές οι ομάδες. Ναι. Okay. Και αν μετρήσεις κιόλας το ρόστρο του Ολυμπιακού, τώρα να το δεις, δηλαδή τώρα που ολοκληρώθηκε, όπως σοφά έγινε, αφού εντάξει, ο Ολυμπιακός δεν βρήκε. Καλά, ρε, εντάξει, πραγματικά τώρα παρενθετικά το λέω. Πώς γίνεται να μην. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός δεν φταίει σε αυτό, βέβαια. Τι μάνατζερ έχει ο Φελίπε Πάρτο που δεν μπορεί να του βρει μια ομάδα δύο χρόνια, ρε. Γιατί ο Ανσαριφάρτ. Ο Ανσαριφάρτ είναι πολύ. Ο Πάρτο. Η αξία του Πάρτο είναι ακόμα ψηλή. Ο Πάρτο πριν είναι στον Ολυμπιακό. Είχε μια ποδοσφαιρική υπόσταση στο εξωτερικό, δηλαδή στην Πορτογαλία που έπαιζε. Η αξία του είναι ακόμα πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ, αν τη ξέρω στο Transfermarkt. Ναι. Λοιπόν, και μια πρόταση ρε, δύο χρόνια δεν είχε. Εγώ ξαναλέω, ο Ανσαριφάρτ. Ο Σαριφάρτ τι, κάτω. Γεμάτες χρονιές στην Ελλάδα. Ναι. Μουντιάλ με το Ιράν. Εντάξει, Μουντιάλ, okay. Ναι, 26 χρονών. Ναι. Γκολ με τον Ολυμπιακό, γκολ με τον Πάγκο. Γεμάτες χρονιές. Δηλαδή επιθετικός. Συζητάμε για επιθετικούς που έρχονται και βάζουν 5 γκολ τη χρονιά και λέω, 5 γκολ. Ο Ανσαριφάρ διψήφιους αριθμούς γκολ, ας πούμε. Και δεν μπορείς να φέρει μια πρόταση. Δεν πολύ ψάχτηκε, πιστεύω εγώ. Από το Μάιο λέει φέρνω πρόταση από Γερμανία και Τουρκία. Καλά. Αυτό σου λέω. Λες τι μάνατζερ έχει ο Πάρντο. Ο Ανσαριφάρ τι μάνατζερ έχει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Και ο Αντρέο Μάρτινς ο δόλιος, άλλος δόλιος αυτός. Εντάξει. Και αυτό ναι. Μηδέν προτάσεις, ναι. Ρε φίλε. Έπαμε όλοι ελεύθεροι δηλαδή. Δεν ξέρω. Όλοι ελεύθεροι στο τέλος. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Πίσω ο Χατζησαφή, ναι. Τώρα που λέμε. Πώς πήγε εκεί που πήγε. Έλατε. Δεν ξέρω. Ο Χατζησαφή είχε άλλο ένα χρόνο ή άλλα δύο χρόνια με τον Ολυμπιακό Συμβούλιο. Νομίζω ότι είχε άλλα δύο. Δύο, νομίζω. Τι πήγε με μεταγραφή, πήγε ελεύθερος. Ως ελεύθερος εγώ διάβασα ότι πήγε. Ότι έμεινε ελεύθερος και υπέγραψε στην Ελλάδα του Ιράν. Okay. Εντάξει. Και ναι, ο άνθρωπος που ακούγεται είναι ο κομιστής της Lemon Pie. Ναι. Για εσάς όλοι που έχετε στείλει μηνύματα, βεβαίως είναι ο κομιστής της Lemon Pie. Βεβαίως. Ναι. Είναι αλήθεια. Γιατί εντάξει, την είχα την απορία. Τέλος πάντων, λοιπόν, ο Ολυμπιακός, λοιπόν, αν κάτσεις να τον μετρήσεις, ο Μάρτινς τι έχει κάνει, όπως κάνουν οι περισσότεροι προπονητές, έχει παίκτη και τον αναπληρωματικό του στο κεφάλι του. Αυτό είναι το ρόστερ του. Έχει δηλαδή το Γιαννιώτη και πήρε το Σα. Ένας, ναι. Και ένας από πίσω. Ναι. Έχει τον Ελαμπτελαουί και από πίσω τον Τωροσίδη. Ο κ. Μασούρας δηλαδή τι έχει, χολέρα. Ο Μασούρας. Μα ο Τωροσίδης τον θεωρούμε, είπαμε, πια αμυντικό χαφ. Και κεντρικό αμυντικό. Δεν υπάρχει το κεντρικό αμυντικό, δεν υπάρχει πουθενά. Όχι, υπάρχει. Δεν υπάρχει. Όχι, δεν υπάρχει στη λογική, υπάρχει στο πλάνο του προπονητή. Έτσι είπαμε, δεν το έχουμε δει και εγώ σου λέω ότι δεν θα το δούμε κιόλας. Δεν θα το δούμε δεξιμπάκ, σου λέω εγώ, τον Τωροσίδη. Εγώ σου λέω θα το δούμε. Εγώ λέω δεν. Άτρα μα το λέω, δηλαδή ποιο θα παίξει δεξιμπάκ. Κανονικά ο Μασούρας. Όχι, ποιο Μασούρας. Μασούρας δεν δηλώθηκε στο Europa League. Τι μου λες τώρα. Ο Μασούρας, σου λέω, δεν δηλώθηκε στη λίστα του Europa League. Εντάξει. Ποια καλύτερα που δεν δηλώθηκε αυτός, ο Πάρντο και ο Ταχτσίδης. Αυτοί μείναν απ' έξω. Και ο Μάνος, συγγνώμη. Ναι. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη απόδειξη. Στα φιλικά δεν έπαιξε. Okay. Δεν έπαιξε βασικός. Εγώ λέω όχι. Λογικά αυτό θα έπρεπε να ήταν μεταγραφή του 1 εκατομμύριου ευρώ. Ναι. Ας πούμε. Ναι. Λέω εγώ. Okay. Λοιπόν. Λέω εγώ. Επίτρεψε μου να συνεχίσω. Ελαμπτελαουί για πίσω το Ρωσίδης. Μεριά που νομίζω ότι είναι αυτός που προορίζεται για βασικός και λογικό μου φαίνεται. Με πίσω του το Μιράντα. Ναι. Στερεοτυπικά τα σχηματικά τα λέω, αλλά λέω πως είναι στο μυαλό του Μάρτινς. Ναι. Και Βούκοβιτς με πίσω το Σισε. Ναι. Αν που λέγε ο Λεπέστα, που λέγε το Σισε τον Νικολάου, νομίζω ένα τον υπολόγιζε για τέταρτο, έτσι που ήρθε η κατάσταση. Που το σημαίνει ότι είναι ο Σισε. Ναι.
ή ο Νικολάου, ένας από τους δύο. Okay. Γιατί μπορεί κάποιος να πουληθεί και το χειμώνα, λέω εγώ από αυτούς τους δύο. Ναι. Αριστερά, Τσιμίκας με πίσω τον Κούτριθ, που θα μπορούσε να είναι ανάποδα αν δεν είχε τραυματιστεί ο Κούτριθ, αλλά μπορεί έτσι να γίνει τώρα. Ανάποδα και στην πορεία, ναι. Λοιπόν, Γκυγέρμε, αμυντικό χαφ και πίσω το Καμαρά. Ναι. Σωστά. Οχτάρι είναι ο Νάτχο, στο μυαλό του Μάρτινς, ναι, λέω, μαζί με τον Μπουχαλάκη. Ναι. Δηλαδή ο Νάτχο αποκτήθηκε να έχει ένα καλύτερο παίχτη από τον Μπουχαλάκη. Ναι. Δηλαδή είχαμε Καμαρά Μπουχαλάκη και πήραμε Γκυγέρμε Νάτχο. Πολύ καλά, ναι, μέχρι εδώ. Δεκάρι είναι ο Φορτούνης και πίσω το Φετφατζίδης. Ναι. Στο ένα πλάι είναι ο Λάζαρος και πίσω του είναι ο Ναουέλ. Ναι. Που πήραμε. Και στο άλλο άκρο είναι ο Ποντένσε. Και πίσω του τώρα ας πούμε ότι είναι ο Βρουσάη. Ο Βρουσάη έχει ψιλοπαίξει. Ναι. Υπολογίζεται από τον, από τον Μάρτινς. Το rotation, ναι. Και μπροστά, όπως αποδείχθηκε από το ότι ο Μάνος έμεινε εκτός λίστας Europa και ο Ανσαρεφαντέ έφυγε τελευταία μέρα, είναι ο Γκερέρο με πίσω του Χασάν ή ανάποδα. Ωραία. Αυτό λοιπόν είναι ένα κλειδωμένο ρόστερ, το οποίο έχει απλώς και ένα τρίτο τερματοφύλακα μέσα. Mm-hmm. Και ξαφνικά έρχεται το Τουρέ. Ναι. Θα σου πει κάποιος ότι και η ιδανική κατανομή ρόστερ δεν είναι σον και καλά δύο σε κάθε θέση, ένας και ένας πίσω. Ναι, αλλά σου λέει ότι είναι τρίτο. Ξέρετε τον Ρωσίδη, ο οποίος είναι επίσης Πασπαρτού για αμυντικό χάφ. Ναι. Πίσω από τον Ελλάδα. Και τον Ανδρούτσο, αυτό το πας έτσι. Το Βούκοβιτς, Βούκοβιτς, τον είπε. Τον Ανδρούτσο έψαχνα να τον δώσω από ό,τι ξέρω δανεικό μέχρι τελευταία μέρα. Δεν τον ξέχασα. Πάντως έμεινε. Έμεινε. Μέχρι στιγμής έχει μείνει. Έμεινε. Δεν πήγε. Εκτός αν μου ξέφυγε κάτι, γιατί πολλοί δόθηκαν δανεικοί τον τελευταίο καιρό. Ναι. Νομίζω ότι δεν έφυγε ο Ανδρούτσος. Νομίζω ότι έμεινε. Δεν τον έχουμε δει βέβαια πουθενά. Okay. Έχει πάρει και το 8 φέτος πάνω θεμάτων. Ναι. Και πήρε και το 8. Θα το παίρνω. Δεν ξέρω ποιο θα το παίρνει. Θα μου πει ποιο θα το παίρνει το 8. Νούμερο του Τουρέ έχει ακουστεί, ξέρουμε. Ποιο? Νούμερο ναι, του ναι, Τουρέ. Ναι, 42. Α. Αυτό που είχε. Ναι. Ο Τουρέ γενικώς έχει νούμερα που πάνε στο 6, αλλά ποτέ το 6. Το 15 στον Ολυμπιακό, το 15 στη Μονακό, το ίδιο. Το 24 στην Μπαρτσελώνα, το 42 στη Σίτη και το 42 στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, οπότε λοιπόν ξαφνικά έρχεται ο Τουρέ και όσο να είναι, λες βεβαίως, ευχάριστος πονοκέφαλος είναι ρε φίλε, οπωσδήποτε, αλλά κάπως να δούμε τώρα πώς θα την θα τη φτιάξουμε στην ομάδα. Εν κατακλείδη λέω εγώ, νομίζω λογική και ποδοσφαιρική κουβέντα που κάνουμε, αλλά όταν ο Τουρέ μετά τη διακοπή ίσως ξεκινήσει και τον δούμε, και τον δούμε 2-3 ματσάκια και πρόσεξε να τον δούμε και σε ματς Ευρώπης και σε ματς πρωταθλήματος, γιατί μπορεί να παίξει, μπορεί να είναι ας πούμε λίγο πιο κεφάτος, ναι, στο ένα ματς και λίγο λιγότερο κεφάτος στο άλλο. Λοιπόν, να δούμε τι διάθεση έχει έρθει, okay, Τουρέ. Με τι διάθεση. Και δεν μου διάθεσε να παίξει. Είναι και η διάθεση είναι: κλείνω την καριέρα μου τώρα εδώ. Είμαι εδώ, είναι αυτό. Έχω και κάτι άλλο στο μυαλό μου. Έχει ο Σέλου κάτι άλλο προγραμματισμένο επίσης για μένα. Δεν θα το μάθουμε ποτέ, αλλά θέλω να σου πω. Έχει και αυτό μια λογική. Την καριέρα του σε επίπεδο συμμετοχή στην Ευρώπη, τέλος πάντων, στα δικά μου μάτια, την κλείνει στον Ολυμπιακό. Αν μην ξέρω αυτά 2 χρόνια προβλέπει το συμβόλαιο. Τώρα, αν πάει στα 36 στην Κίνα. Αν πάει στα 36 στην Κίνα, ας πούμε, για να κάνει εκεί πέρα 1-2 χρόνια να κάνει και από εκεί πέρα ένα πέρασμα, είναι άλλη ιστορία. Νομίζω όμως ότι μετά από τα χρόνια που πέρασε σε Μονακό, Μπαρτσελώνα, Σίτι κτλ., στα 35 πια ερχόμενος εδώ, είναι για να κλείσει την ευρωπαϊκή του παρουσία. Ναι. Εξω να γυρίσει, εγώ κάνει τη διαδρομή την αντίστοιχη και γυρίσει εγώ στη Metalist για να κλείσει το που, ήταν, που ξεκίνησε. Για παράδειγμα, λέω. Όχι. Ότι. Αλλά θέλω να σου πω, η λογική λέει ότι ναι, εδώ κλείνει. Έτσι μου φαίνεται και εμένα. Εντάξει. Θα τον δούμε όταν να τον δούμε, ενώ όταν είναι καλά για να τον δούμε. Δεν νομίζω ότι πέρα από οτιδήποτε, ξέρω εγώ, κρίνια, πίεση, οτιδήποτε άλλο, ο Μαρτίνς δεν θα βιαστεί να τον βάλει να παίξει. Ναι, δεν έχει λόγο να το κάνει αυτό το πράγμα. Και για να προστατεύσει και τον ίδιο τον παίκτη και να μπορεί να πάρει πράγματα όταν ο Τουρέ είναι πραγματικά έτοιμος. Ούτως ή άλλως έχει να εντάξει και άλλους παίκτες στην ομάδα. Τον Νάτχο και τον Γκυγέρμε, εν προκειμένου, που πρέπει να τους βάλει. Που νομίζω ότι είναι η βασική του ούτως ή άλλως. Λοιπόν. Επίσης. Όσοι και είστε αρκετοί, χρησιμοποιείτε κωμική επιχειρηματολογία τύπου αν περιμένεις να παίξει ο Τουρέ μπάλα, είσαι μεγάλος μυρωδιάς και τέτοια. Εξής, τι σημαίνει να παίξει ο Τουρέ μπάλα, για να το ορίσουμε λίγο. Τι σημαίνει, ότι θα είναι ο 23χρονος Τουρέ που είχε έρθει στον Ολυμπιακό και θα τους περνάει σαν σταματημένους και θα βάζει ένα γκολ και θα δίνει 2 ασίστ σε κάθε παιχνίδι. Θα είναι ο Τουρέ που θα βγάζει τις 5 κάθετες ένα παιχνίδι. Θα είναι ο Τουρέ που δεν θα τον περνάνε σαν σταματημένο. Θα είναι ο Τουρέ που θα προκαλεί δέος. Τι σημαίνει να παίξει μεγάλη μπάλα ο Τουρέ. Ας ορίσουμε πρώτα αυτό και μετά να δούμε.
Γκολ ασίστ είναι νομίζω. Δεν είναι ούτε να περιμένουμε να του αλαλιάσει την τρίπλα, ούτε να του αλαλιάσει τα τάκλιν. Γκολ ασίστ. Και εγώ αυτό νομίζω. Αυτό εκεί θα μετρήσουμε. Ασίστ γκολ θα το έλεγα. Ανάποδα, goal, ανάποδα ναι. με βαθμό ναι. Σπουδαιότητα. Θα τα δούμε όλα αυτά. Καλά είναι αυτά. Εγώ λέω μακάρι να έχουμε παίχτες τέτοιου τύπου να μπορούμε να συζητάμε στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη ακόμα καλύτερα. Γενικώς, εντάξει, μπήκαμε, κάναμε μια μικρή έτσι, μεταγραφή που φορούσε μόνο τον Ολυμπιακό, αλλά είχαμε τις απορίες μας, λογικό είναι. Τους άλλους Ολυμπιακούς άλλαξε πάνω από τα 2/3 του ρόστερ του. Αν μπείτε να δείτε αυτή τη στιγμή πόσοι παίχτες έχουν έρθει, κατά σκρολάρεις κάνεις 7-8 scroll down για να φτάσεις να δεις τι ακριβώς έχει γίνει. Πρέπει να έχουν φτάσει 19. Και πάλι δεν είσαι σίγουρος, θα τους πούμε. Για να δείτε, δεν νομίζω, ακόμα και εμείς που ασχολούμαστε, δεν τους ξέρουμε. Εντάξει, 2 έχουν μείνει από πέρυσι, αυτό είναι το τέτοιο. Ο Μάρ με τον Φορτούνη. Όλοι οι υπόλοιποι είναι διαφορετικοί. Στην 11 λες τώρα. Ναι, στην 11 ναι, και γενικότερα ρε παιδί μου και πέρα από την 11. Δηλαδή από τους περσινούς, ο Σισέ και ο Νικολάου που είναι τους περσινοί δεν λογίζονται ως. Δεν έχει άδικο. Ναι. Κάπως έτσι πάει. Δεν έχει άδικο. Χοντρικά έτσι είναι, ναι. Ρεστάρ που λέμε γενικώς. Λοιπόν, 11 η ώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Τραγουδάκι πρέπον και επιστρέφουμε. Ναι, Ανδρέα Παπανδρέα. Ναι, τι. Ναι, τι. Ναι, τι. Ναι, τι. Λαϊκά. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, αφού πιάσαμε τον Ολυμπιακό, να ολοκληρώσουμε τον Ολυμπιακό, να πούμε τις μεταγραφές του. Δεν αφορά και να τελειώσουμε. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έδωσε σε ομάδες 6,1 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. 2,5 για τον Κιγέρμα, 1,8 για τον Μεριά, 1 για τον Μασούρα, 300.000 για τον Γλυκόπουλο. 300.000 στην Μπράγκα για το δανεισμό του Χασάν και 200.000 στον Όφη για τον Μάνο. Ωραία. Mm-hmm. Και 35.000 για τον Γιώργο Μαρίνο στον Σταρατρίπολης. Λοιπόν. Και εισέπραξε αρκετά περισσότερα. 3 για τον Βιάννα, 3 για τον Σεμπά, 2,5 για τον Τζούτζεβιτς, 2,2 για τον Φόε, 1,5 για τον Λαΐφη, 7 εκατοστάρικα για τον Μάριν και 5 για τον Σντιέλαρ.
Δηλαδή στο σύνολο 13,4. Mm-hmm. Οπότε κερδισμένος από το παζάρι, ας το πούμε αυτό. Λοιπόν, τώρα εντάξει, τους παίχτες που πήρε τους ξέρουμε, δεν χρειάζεται να τους πούμε. Πάμε να δούμε τις παίχτες που φύγανε εκτός από αυτούς που πούλησε. Λοιπόν, άφησε ελεύθερους. Μετράμε. Το Ζηλέ, τον Πρωτό, το Βέργο, τον Τόλι τον Λάτσι, ας πούμε δεν πολύ, με τους πολύ ξέρουμε, τον Καραγιώργη, τον Ίβουσιτς, τον Ξιδά, μικρό, ο οποίος πήγε στον Πάς, 8, τον Λάμπρου, πιτσιρικά επίσης 9, τον Γιαννιώτα, 10, τον Τασιούλη, άλλο ένα πιτσιρικά, 11, τον Καραμάνο, 12, τον Ριζβάνι, 13, τον Μπαντελάκη, 14, που πήγε στον Παναθηναϊκό, τον Καρατάσιο, 15, τον Μαρτίνες, 16, τον Ρωμαό, 17, τον Ποτία, 18, τον Φουάση, 20, και τον Ιάσονα Γαβαλά, έναν πιτσιρικά, ο οποίος, τριμοφλέγκο, ο οποίος πήγε στον Ατρόμητο. Εντάξει, το Ριζβάνι ουσιαστικά ήταν τράπα με το Γιαννιώτη. Ναι. Δηλαδή δεν έδωσε χρήματα για την ρήτρα επαναγοράς, οπότε... Σωστό. Ναι. Λοιπόν, και επίσης τον Μάρτινς. Ναι, ο οποίος πήγε Λέγκια, τώρα διάβασα μόλις. Ο Αντρέα Μάρτινς. Ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, τον Εμενίκε. Ναι. Ξεχνάμε. Ναι. Και τον Σκαφίδα. Μάλιστα. 23, 24. Κάτι τέτοιο, ναι. Ελεύθερη. Και δανεικούς. Έχει δώσει μπετσιρικά τον Πανάγου στους μικρούς της Νότιχαμ. Τον Γλυκόπουλο, τον οποίο τον αγόρασε 300.000 ευρώ από τον Άρη, τον έδωσε δανεικό στον Αιγινιακό. Τον Μπανανά, ο οποίος ανοίξει τον Ολυμπιακό εδώ και πόσο καιρό και είναι δανεικό στον Πανιόνιο. Τον Μανθάτη, επίσης στον Πανιόνιο. Τον Ιγκόρ Σίλβα, δεν ξέρω αν μετράτε. Τον Μεγαρίτη, αν άλλο μικρό στην Νότιχαμ επίσης. Τον Γούτα, στη Λεχ Πόσναν, δανεικό. Τον Ευαγγέλου, δανεικό. Στα Γιάννενα που πήγαινε. Ναι. Τον Έγκελς στη Ρέμς, που είναι δανεικός με υποχρεωτική, με οψιόν αγοράς συγκεκριμένη. Τον Ανσαριφάντ, τον Ταχτσίδη και το Σιώπη. Και το Σιώπη στον Άρη. Δανεικός ήταν ο Σιώπης. Δανεικός, θεωρητικά, ναι. Δανεικός. Ναι. Δεν είμαι σίγουρος αν είναι δανεικός ή ελεύθερος. 12-13 κάπου εκεί. Αρκετός κόσμος, με λίγα λόγια. Ένα ρόστερο ολόκληρο. Ναι. Ουσιαστικά άλλαξε ο Ολυμπιακός. Λοιπόν. Ωραία. Αυτά και θα δούμε τι θα γίνει. Θλίβομαι για σένα που στους παίχτες που έφυγαν, δεν ξέρω αν το ανέφερες, αν το πήρε αυτή μου, νομίζω ότι το ανέφερες, δεν ανέφερες σε μπα. Το ανέφερα, βέβαια. Στις μεταγραφές, δεύτερο κιόλας, γιατί ήταν. Όχι πρώτο. Γιατί έτυχε εκεί που τον, τον έβαλε. Πρώτο από έναν. Από πού πήρε περισσότερα χρήματα ο Ολυμπιακός, αν όχι από το σεμπά. Από το σεμπά και από το Βιάννα, τα ίδια χρήματα. 3 εκατομμύρια. Μάλιστα. Από το Σεμπάγια, από το Βιάννα, λοιπόν, με αυτή τη σειρά. Τώρα μιλάς καλύτερα. Τώρα σέβεσαι. Ναι. Λοιπόν, θέλω να πω τώρα κάτι, θα ξεχαστεί, αν δεν το πω και σήμερα, θα ξεχαστεί και δεν είχαμε άλλη ευκαιρία να το πούμε. Να το πω γιατί θα το ξαναβρούμε μπροστά μας μέσα στη χρονιά. Με αφορμή αυτό που λέγαμε σε κάποια φάση την περασμένη εβδομάδα και σου έλεγα ότι πλέον η μεγάλη γάγκρα να το προσφέρω τα επόμενα χρόνια θα είναι τα πέναλτι, ο καταλογισμός ή μη καταλογισμός των πέναλτι. Και έχουν γίνει ιστορίες που έχουν γίνει. Με αφορμή την ιστορία του Μάνταλου, ήθελα να πω το εξής. Πέρα από την, ασπρόμαυρη κουβέντα που γίνεται, δηλαδή ο ένας είναι από τη μία και ο άλλος είναι από την άλλη, η μία είναι στο είναι, η άλλη είναι στο θέατρο, έχουμε ξεχάσει, και εμείς εδώ πέρα το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές, θέλω να το επαναφέρω όμως, και εμείς μας ακούει και κανένας διαιτητής, γιατί θέλω να εκφράσω απορία. Δηλαδή στους κανονισμούς του ποδοσφαίρου υπάρχει ένα πράγμα που λέγεται έμεσο. Ναι. Το οποίο δεν δίνεται ποτέ. Και τα έμεσα δεν είναι μόνο, ο κανονισμός δεν είναι μόνο για έξω από την περιοχή. Έξω από την περιοχή οι διαιτητές δίνουν μια χαρά. Τα έμεσα σηκώνουν το χέρι, τα βλέπουμε και όσο τα λοιπά. Το έμεσο ισχύει και εντός περιοχής. Μάλιστα, βλέποντας τη φάση του Μάνταλου, επειδή μου φάνηκε κλασική φάση για έμεσο, έψαξα να δω ρε παιδιά πως έχει καταργηθεί ο κανονισμός. Και ψάχνοντας τον κανονισμό, βρήκα ένα κουστούμι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα της φάσης. Διότι λέει ο κανονισμός ότι η πιο ισχυρή, θα έλεγα, περίπτωση στην οποία ο διαιτητής οφείλει να σφυρίζει έμεσο εντός της περιοχής είναι, όπως το αναφέρει επακριβώς ο κανονισμός, η παρεμπόδιση προώθησης αντιπάλου. Ναι. Και νομίζω ότι αυτό ακριβώς έχει γίνει στην περίπτωση του. Όπως είναι η παρεμπόδιση με τον κορμό του παίκτη και όχι με προτεταμένο χέρι. Δεν το διευκρινίζει περαιτέρω ο κανονισμός. Λέει παρεμπόδιση προώθησης αντιπάλου. Θέλω να πω,
το καθένα. Ο κανονισμός το λέει με άλλες λέξεις. Δηλαδή για το πέναλτι λέει ότι είπε να ξέρω ανατροπή. Για παράδειγμα. Ναι. Εσκεμμένο χτύπημα. Βρώμικο χτύπημα. Ναι. Βρώμικο λάξιμα. Ναι. Εδώ λέει παρεμπόδιση πρόθεση αντιπάλου. Και νομίζω ότι ταιριάζει εδώ. Και θέλω να πω ότι δεν είναι πρόβλημα. Αυτό το φράγμα που λέμε μέσα στην περιοχή είναι έμεσο. Είναι έμεσο. Κανονικά. Ναι. Δεν έχει, εγώ δεν θυμάμαι ποτέ να έχω δει έμεσο να δίνεται σε αυτή την περίπτωση. Ναι. Ή δίνεται η πέναλτι ή τίποτα. Και δεν είναι ελληνικό το θέμα. Ναι. Είναι παγκόσμιο. Ναι. Λες και έχει, λες και έμεσο θα σφυρίξουμε μόνο σε, σε επίτηδες επιστροφή ναι. μπάλα στον τερματοφύλακα. Γιατί? Γιατί ρε εσύ? Ναι, έχει ξεφτύσει, έχει εξαφανιστεί. Θα ήταν βοήθεια για το άθλημα πιστεύω αυτό το πράγμα. Ειλικρινά το λέω. Να μπορούμε να ξεχωρίσουμε κάποιες περιπτώσεις που κάτι υπάρχει, αλλά και ο ίδιος ότι δεν είναι σίγουρος. Και εκεί που σκέφτεται, να μην σκέφτεται το αγχωτικό δίπολο να το σφυρίξω ή να μην το σφυρίξω. Και στις δύο περιπτώσεις, πω όπως το βλέπω, χαμένος είμαι γιατί δεν είμαι σίγουρος. Υπάρχει και το έμεσο. Και το δίνει ο κανονισμός το έμεσο. Δεν είναι εφεύρες του διαιτητή το έμεσο. Ναι. Υπάρχει για κάποιο λόγο στους κανονισμούς και το έμεσο. Ναι. Όχι, παιδιά, δεν υπάρχει έμεσο όταν δεν υπάρχει επαφή. Είπαμε, όταν είναι φράγμα μέσα στην περιοχή. Όχι, παιδιά, είναι έμεσο. Παρεμπόδιση προώθησης αντιπάλου. Ναι. Απ' την άλλη, το δίπολο θα συνεχίσει να υπάρχει. Μια φράγμα. Γιατί φράγμα, την ομάδα θα είναι, μας δίνεις πέναλτι, δεν μας δίνεις πέναλτι. Φράγμα που λέει παρεμπόδιση χωρίς τον εμποδίσει, φράγμα με άλλα λόγια. Όχι, φράγμα είναι το να κουμπάμε τον άλλο. Στεκόμαστε μπροστά και τον αφήνουμε να προχωρήσει. Ναι. Υπάρχει επαφή. Εν πάση περιπτώσει, οκ. Okay. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, ούτως ή άλλως, έτσι όπως πάμε, δεν τη βλέπω τη δουλειά. Δηλαδή, συμμερίζομαι όσους λένε ότι παιδιά, εκεί που θα φτάσουμε στα μαζεμένα ντέρμπι, θα γίνει ο κακός χαμός. Ναι, εντάξει. Γιατί σκέψου τι γρυλίσματα έχουμε ήδη μέχρι εδώ, σε δύο αγωνιστικές, όπου κανένας από τους γρυλίζοντες, όταν αναφέρεται στον εαυτό, δεν έχει χάσει βαθμό. Mm-hmm. Προσέξτε, πού να αρχίσουν να χάνονται βαθμοί. Ναι. Μα μιλάνε για τους βαθμούς που θα έπρεπε να χάσει ο ανταγωνιστής. Βρε, ναι, αυτό είναι μια δεύτερη κουβέντα. Ναι, αλλά αυτός που φωνάζει σήμερα ευνοήθηκε την προηγούμενη αγωνιστική. Και την επόμενη αγωνιστική αυτός που ευνοήθηκε τώρα μπορεί να φωνάζει για τον άλλον και ούτω καθεξής. Θέλω να πω, δεν είναι και κανένας από αυτούς που φωνάζουν που να μην έχει, ας πούμε, μια κουβέντα να γίνεται για τα δύο πρώτα μάτς, για ένα σφύριγμα που δόθηκε ή δεν δόθηκε. Από αυτούς που φωνάζουν, ναι. Ξαναλέω. Ναι. Ο Πάοκ, για παράδειγμα, που φωνάζει για το πέναλ του Μάνταλου, έχει την πρώτη αγωνιστική το πέναλ του Πρίγιοβιτς. Το οποίο επίσης σήκωσε πολύ κουβέντα. Ναι, βέβαια. Τι είναι σήκωσε πολύ κουβέντα. Ρε, παιδί μου, το λέω κομψά. Σήκωσε πολύ κουβέντα. Το λέω κομψά. Τι να κάνω. Όσο κομψά και να το πεις. Τι να κάνω. Όσο κομψά και να το πεις. Δεν σώζεται. Δεν σώζεται. Πραγματικά. Δεν σώζεται δουλειά. Τι να πω. Τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, οκ. Έλα, Φεντερίκο Μακέτα, πάμε να το ελαφρύνουμε λίγο. Γιατί να το ελαφρύνουμε, τι είναι ο Μακέτα? Γιατί εντάξει, τώρα δεν είναι, είναι ο Μακέτα, τι είναι εδώ, ο Μακέτα. Θα αρχίζει εδώ ο κόσμος τώρα, πώς το λένε, σχόλια σε Facebook post τώρα από κάτω. Ναι. Θα αρχίσει να βλέπει, πώς το λένε, τα μπαγαλάκια και πληρωμένους στη φαντασία του. Όχι, δεν θέλω άλλο υλικό. Να δίνουμε άλλο υλικό για τους καταφαντασίαν τέτοιους ακροατές. Ναι. Φεντερίκο Μακέτα. Φεντερίκο Μακέντα, ακούω τη λέξη restart για το Μακέντα, αλλά restart είναι για ένα παίχτη που είχε φτάσει κάπου στην καριέρα που του. Που είχε κάνει start, θα μου πεις, αλλά κανονικό start, ναι. Που για κάποιο λόγο μετά κατρακύλησε και ξαναέρχεται εδώ πέρα για να κάνει restart. Ναι. Εκεί το καταλαβαίνω, δηλαδή ξέρω εγώ, Σισε, Μπέργ, παίχτης ο οποίος ήταν κάτι κάποτε, τελευταία χρόνια δεν τα είχα πάει καλά και ήρθαν στην Ελλάδα σε ένα πρωτάθλημα χαμηλότερης δυναμικότητας από το αγγλικό στο οποίο έπαιζαν ή από ξέρω εγώ, το γερμανικό ή οτιδήποτε άλλο, ναι. Για να μπορέσουν να ξαναβρουν πατήματα και όντως ξαναβρήκανε και πήγανε στην εθνική τους και πήγανε σε ξέρω εγώ, Euro και μπλα μπλα και Mundial και τα λοιπά. Ναι. Ναι. Ο Μακέντα μπορεί να είναι εξαιρετικός, μπα βάλει 15 γκολ, έτσι. Mm-hmm. Ως παιδί θαύμα το γνωρίσαμε στην United πριν από ξέρω εγώ, 8-9 χρόνια. Στην πορεία δεν είχε την εξέλιξη που περιμέναμε. Ούτε που περιμένω ο ίδιος. Άρα η κουβέντα για restart, για ένα παίκτη που δεν έκανε σε πραγματικότητα ποτέ το start, είναι από μόνη της λίγο άτοπη. Απ' την άλλη μεριά, εγώ θα πω αυτό που συζητούσα το μεσημέρι και με τον Μάκη, ότι έχοντας ως δείγμα για το φετινό Παναθηναϊκό τα δύο πρώτα μάτς και τον τρόπο που έφτιαξε την ομάδα ο Αδόνης με τον Ταμπίζα, εγώ προσωπικά, σαν φίλος του Παναθηναϊκού,
Εμπιστεύομαι τον Δόνι και τον Ταμπίζο ότι για να καταλήξει στο Μακέντα είδαν πράγματα τα οποία τους κάνουν. Οπότε περιμένω να τον δω σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα να μπαίνει μέσα και να παίζει. Ναι. Προφανώς δεν είναι το όνομα που ξετρελαίνει, ας πούμε, ενθουσιάζει τον κόσμο. Δηλαδή, μέσα στο να λέμε Μακέντα της United. Ωραίο επικοινωνιακά, ωραίο αμπαλάζ κάνει, αλλά. Αλλά δεν, ναι. Δεν είναι ο Μακέντα της United. Το αν όμως ήταν ένας καλός, χρήσιμος και λειτουργικός παίκτης για το σύστημα του Δόνι, μπορεί να είναι, ναι. Ναι. Με τα στοιχεία δηλαδή που θέλουν, στον τρόπο που θα κρατάει την μπάλα, στον τρόπο που θα βοηθάει τους συμπαίκτες του, στον τρόπο που θα πρεσάρει όταν θα ξεκινάει ο αντίπαλος την επίθεση από πίσω. Όλα αυτά τα πράγματα, ναι, μπορεί να τα κάνει. Ξαναλέω, εγώ εμπιστεύομαι τον Δόνι και τον Ταμπίζα. Γιατί αυτό που έδειξαν ότι έφτιαξαν στις δύο πρώτες αγωνιστικές τουλάχιστον που είδαμε, είναι μια κανονική ομάδα με πολύ, ας πούμε, φτηνά υλικά. Και αυτό αφήνει ελπίδες και υποσχέσεις. Και μέχρι είμαι πολύ προσεκτικός όπως βλέπεις. Δεν λέω ούτε για ομαδάρες ούτε για ξέρω εγώ, οτιδήποτε άλλο. Ότι βλέπουμε μια ομάδα με αρχή, μέση και τέλος. Ποδοσφαιρικές αρχές. Αυτό έχουμε δει στις δύο αγωνιστικές. Ναι. Αυτό. Ναι, για να δούμε. Εγώ διάβαζα για το Μακέντα. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα που διάβασα και είπε ο ίδιος αναφερόμενος στον εαυτό του. Είπε ότι είμαι σε τελείως διαφορετική φάση από τότε που ήμουν πιτσιρικάς. Και ήμουνα ανήκα στη United, αλλά ουσιαστικά έπαιζα δανεικός. Αυτό εννοούσε. Δηλαδή, μιλάει για την περίοδο από το 2011-12 και μετά, που πήγαινε δανεικός. Βασικά, μετά το καταστροφικό πέρασμα που έκανε από τη Σαμπτόρια, γιατί αυτό θεωρεί ότι του κατέληξε. Ότι επέμεινε πολύ ο ίδιος να πάει στη Σαμπτόρια, ενώ ο Φέργιουσον του είχε πει να μην πάει στη Σαμπτόρια, και ότι είναι άλλο στυλ και θα ξεχαστεί κτλ. Και είπε ότι τώρα, λέει, που έχω οικογένεια και παιδί. Ναι. Δεν ξέρω να το είδες αυτό. Ναι. Ότι νιώθω πολύ πιο ωραίο, παιδί μου, ήρεμος και καλά και αυτά, και το βλέπω, τη βλέπω τη φάση μαλωμάτη. Okay. Όλα μετράνε, λέω εγώ. Δεν διαφωνώ. Λοιπόν. Κυρίως νομίζω μετράει να νιώσει καλά. Ναι. Επόμενος εδώ, δηλαδή να νιώσει αυτό που είναι ποδοσφαιρική αγάπη. Να νιώθει ότι τον υπολογίζουν, να νιώθει ότι περιμένουν πράγματα από αυτόν, όπως και άλλοι παίκτες οι οποίοι ήρθαν κάπως απαξιωμένοι και στην Ελλάδα ξαναέπαιξαν μπάλα υψηλό επίπεδο. Ακόμα και ο Ριβάλντο ανοίξε αυτήν την κατηγορία, γιατί ήρθε από τη Μίλαν, στην οποία δεν έπαιζε, και ήρθε στον Ολυμπιακό, στον οποίο ξαναένιωσε σημαντικός. Ο Ριβάλντο πήρε αγάπη, πήρε χειροκρότημα, πήρε ελευθερίες να κάνει ό,τι γουστάρει. Ακόμα και ο Ριβάλντο στον Ολυμπιακό ξαναένιωσαν τα κιτάρα του στα 32. Θυμίζω ότι από τη Μίλαν δεν έφυγε καλά. Ήταν μια κακή επιλογή. Αλήθεια. Το να πάει στη Μίλαν, ας πούμε, στα 30 του, ναι, που πήγε και έμεινε, ξέρω, 2 χρόνια πόσο έμεινε. Ναι. Αν ο Μακέντα και οποιοδήποτε άλλος παίκτης νιώσει καλά εδώ, ότι εδώ είμαι ξανά σημαντικός, ότι με αγαπάνε, ότι περιμένουν πράγματα από μένα, ότι στηρίζονται πάνω μου, ότι ενδεχομένως οι πιτσιρικάδες της ομάδας με κοιτάνε και λίγο στα μάτια, ας πούμε, περιμένουν ότι θα κάνω. Αυτό νομίζω είναι το πιο, ναι, σημαντικό. Εκεί πώς θα τη δει, δηλαδή, εκεί είναι θέμα προσωπικότητας του παίκτη. Ναι. Πέρα από τις ποδοσφαιρικές σου ικανότητες, επειδή ξέρεις ή θα σου έχουν πει ή θα το κατάλαβεις, ξέρεις, είσαι ο ένας, όπως και να το κάνουμε. Και εντάξει, ναι, είναι ο Κουρμπέλης εδώ, βεβαίως, είναι ο Ινσού, είναι αυτή, αλλά ξέρεις, έτσι όπως είναι η ομάδα. Είσαι ο ένας, ο φετινός. Ναι. Ναι, όντως συγκοιτάμε στα μάτια. Είσαι ο center for μας. Λοιπόν. Και όπως πάντα, βοηθάει και μια καλή αρχή. Ναι, σίγουρα. Βοηθάει μια καλή αρχή. Όχι τον goal, αναγκαστικά να κάνεις καλές εμφανίσεις, να ξεκινήσεις να πάρεις τα πάνω, να βλέπεις ότι κάνεις ευκαιρίες, ότι λειτουργεί η ομάδα, ότι σου δίνουν την μπάλα, ότι. Ας πούμε, για παράδειγμα, ο Καπετσής έκανε καλή αρχή. Ναι. Δηλαδή μπήκε στο πρώτο μάτς που έπαιξε με τη Λαμία, έδωσε μια assist και έδειξε καλά πράγματα. Το πρώτο μάτς ήταν ουσιαστικό. Είναι μια καλή αρχή. Καλό και για τον ίδιο να νιώσει καλύτερα, καλό και για τον προπονητή, καλό και για τους συμπαίκτες. Ναι. Προφανώς και χρειάζεται μια καλή αρχή από να δεις ένα παίκτη που θα μπει μέσα και θα ξέρει πατάκια που βρίσκεται. Όπως έγινε, ας πούμε, το Βέρμπλουμ, που βιάστηκε να τον ρίξει ο Λουτσέσκου στα παιχνίδια και φάνηκε το παιδί ότι είναι εκτός τόπου και χρόνου. Δεν έχει ακόμα προλάβει να καταλάβει τι γίνεται, ποιο είναι το σύστημα της ομάδας που παίζει κτλ. Ναι. Εντάξει, τον έβαλε για αγωνιστικό ρυθμό, φαντάζομαι, περισσότερο. Όχι για κάποιον άλλο λόγο. Νομίζω στο Europa λογικά θα τον... Πώς το λένε, θα τον περιμένει. Εσύ που επιμένεις και στέλνεις για το... Όχι, θέλω να καταλάβω, δεν το λέω με καμία, ναι, κακία. Που μας το στέλνεις στα ιταλικά και στα ελληνικά μεταφρασμένο. Εμποδίζει την προώθηση ενός αντιπάλου χωρίς να υπάρχει σωματική επαφή. Πώς τον εμποδίζει, του κάνει βουντού?
του ρίχνουμε βαλίστρα. Πώς μπορεί να εμποδίσει την προώθηση χωρίς να υπάρχει σωματική επαφή? Το φράγμα δεν είναι σωματική επαφή? Δεν είναι ένα σώμα που μπαίνει μπροστά σε ένα άλλο σώμα? Τι ακριβώς κάνει δηλαδή, ξέρω εγώ? Σκάβει τάφρο και ο άλλος πέφτει μέσα στους κροκόδηλους? Τι θα πει χωρίς σωματική επαφή εμποδίζει την προώθηση? Το φράγμα τι είναι? Από το οποίο φράγμα μπορεί να δώσει έμεσο διαιτητής μέσα στην περιοχή? Δεν έχει σωματική επαφή το φράγμα? Πείστε στα ελληνικά, στα ιταλικά, στα σανσκριτικά, στα σουαχίλι, με αυτό ξέρεις, μαγιά, ηρωνία κτλ. Αυτό. Τι είναι το φράγμα, πες μου λοιπόν εσύ, γράφω και στα ιταλικά, ναι, θα βάλω translate να το βρω. Πες μας τι είναι το φράγμα, αν έχει σωματική επαφή το φράγμα ή όχι. Αυτό. Η ηρωνία ρε εσύ είναι το χειρότερο. Η ηρωνία και η αγένεια. Okay. Αυτό είναι το... Συγγνώμη τώρα που το λέμε, αλλά πια συμπληρώνουμε, πώς το λένε, 15-16 χρόνια με μηνύματα πια. Ναι. Και η ηρωνία, λες, η αγένεια πια έχει τυλτάρει. Η αγένεια δηλαδή δεν αντέχεται πραγματικά. Ναι. Σε κάποιο, δηλαδή πέρα από το... από τις ηλιθιότητες που γράφετε αρκετοί από εσάς, τα λέτε και με αγένεια. Ναι. Είναι τρομερό. Είναι τρομερό δηλαδή. Της έλλειψης επιχειρηματολογίας, δηλαδή των φαντασμάτων που έχετε στο κεφάλι σας, τα πέτα μεταφέρετε μέσα στο μήνυμα ως δόγματα. Η αγένεια, ξέρετε, είναι το πραγματικά το χειρότερο απ' όλα. Δεν αντέχετε αυτό το πράγμα. Δεν αντέχετε, ειλικρινά. Δεν ξέρω. Τι κάνετε, πώς μιλάτε στη ζωή σας? Δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Βάση περιπτώσει. Πάμε παρακάτω. Πρέπει επίσης να πω, εγώ τώρα το λέω περισσότερο ψυχολογικο-συναισθηματικά, ναι, ότι επειδή στις τελευταίες μέρες ακούγαμε Μακέντα Σίκπορσον το, ναι, τέτοιο, εγώ βγάζω απ' έξω τι κάνετε, έχουν κάνει, έχει κάνει ο ένας δύο εγχειρήσεις στο γόνατο, ξέρω για τέτοια. Και λέω ότι σε μια ομάδα σαν τον Παναθηναϊκό όπως είναι τώρα, ταιριάζει περισσότερο ένας Ιταλός παρά ένας Σκανδιναβός. Λέω εγώ. Εγώ δεν αφήνω καθόλου έξω το θέμα του ποδιού. Εγώ λέω ταιριάζει περισσότερο ένας υγιής παίχτης. Καλά, εννοείται αυτό. Εννοείται το λέω αυτό. Γιατί έπαιξε κάποια στιγμή τελευταίες μέρες των μεταγραφών και πρώτες μέρες των ελεύθερων και το όνομα του Τζέπε Ρώση. Ναι. Και λες, ναι, το ταλέντο του Τζέπε Ρώση, ναι, είναι ένα πράγμα απίθανο. Εγώ απορώ πόσο του Τζέπε Ρώση συνεχίζει να προσπαθεί να παίξει μπάλα. Ο δόλιος κατά τα άλλα. Δόλιος. Ο δόλιος. Δεν συζητάμε για το ταλέντο του Ρώση. Τα πόδια του δεν αντέχουν. Και είναι 31 μόλις, έτσι. Αλλά και λες, από το να κάνω το σταυρό μου κάθε μέρα στην προπόνηση και στον αγώνα, μην τυχόν ας πούμε και κόψει κανένα χιαστό, μην τυχόν και διαλύσει πάλι το πόδι του, μην τυχόν και γίνει κάτι πολύ άσχημο. Οι ομάδες που έχουν, που είναι στην κατάσταση όπως ο Παναθηναϊκός, δηλαδή που μπορούν να κάνουν συγκεκριμένες μεταγραφές, μία άνω των 23 ετών και πολύ μαζεμένες οικονομικά. Παίρνεις ένα παίχτη που τουλάχιστον ξέρεις ότι δεν έχει βγάλει, δεν έχει ιστορικό τραυματισμό. Ναι. Γι' αυτό και η περίπτωση του Ισλανδού απορρίφθηκε, νομίζω. Δηλαδή δεν μπορείς να ρισκάρεις με ένα παίχτη που κάνει δύο εγχειρήσεις στο πόδι, να βασιστείς πάνω του και να είναι ο βασικός επιθετικός, ο μοναδικός που μπορεί να κάνει μεταγραφή, ο μοναδικός που δώσει λεφτά. Γιατί αν χτυπήσει ένα μήνα, δύο, αντίο ζωή. Πράγμα που λέει για χτυπήματα και αναφέρθηκε στο Ρώση. Ο Ρώση τραυματίστηκε στο τέλος του 11. Ναι. Για πρώτη φορά λες. Ναι, για πρώτη. Μετά γύρισε και γύρισε, επειδή γύρισε νωρίτερα τότε. Μείνε κάπα κι άλλους 10. Ήταν στη Βιγια Ρεάλ. Ξέρεις τι είχε κάνει την αμέσως προηγούμενη χρονιά? 56 εμφανίσεις, 32 γκολ. Ναι. Ήτανε πάνω ρε παιδί μου. Στο πικ. Πάνω στο πικ του, πραγματικά. Όπως το λες. Ήταν 23 στα 24. Πάνω στο πικ του, ρε παιδί μου. Έπαιζε ήδη 3 χρόνια εθνική Ιταλίας. Τον είχαν καλέσει γιατί ήταν από μικρός. Φαινότανε, ρε παιδί μου. Και από εκεί τσάκισε. Τσάκισε, ρε παιδί μου, τελείως. Κι όμως, καθόμαστε συζητάμε τώρα 7 χρόνια μετά από εκεί. Του Ζέμπερος προσπαθεί ακόμα να παίξει μπάλα, ρε. Ακόμα προσπαθεί να παίξει μπάλα στα 31 του. Δύσκολο πολύ. Δεν το βλέπω κι εγώ. Δυστυχώς. Υπάρχει πάντα η σκέψη στο μυαλό, μην πατήσω στραβά και μείνω στο χορτάρι πάλι. Να. Πολύ λίγοι άνθρωποι έχουν καταφέρει να το ξεπεράσουν αυτό το πράγμα, κυρίως στο μυαλό τους και μετά στο πόδι τους. Ο Ρονάλντο είναι μια περίπτωση τέτοια. Ο οποίος επανήλθε από δύο σοβαρούς τραυματισμούς και έφτασε να πάει να πάρει μουντιάλ. Ναι. Αλλά αυτό είναι το φαινόμενο. Δεν ήταν μόνο για τα πράγματα που έκανε πριν τους τραυματισμούς, ήταν φαινόμενο και για τον τρόπο που διαχειρίστηκε ψυχολογικά και πνευματικά όλη αυτή την κακοδαιμονία και όλη αυτή την καταστροφή.
Όπου άλλαξε στυλ παιχνιδιού δηλαδή. Ο Ρονάλντο άλλαξε στυλ παιχνιδιού από κάποια σημεία και μετά. Σταμάτησε να κάνει τις απότομες αλλαγές κατεύθυνσης. Χρησιμοποιούσε το ξεπέταγμα μόνο στην ευθεία. Δεν καταπονούσε τα γόνατά του να ρισκάρει να κοπεί πάλι κάτι στο γόνατο. Άλλαξε στυλ παιχνιδιού και το έκανα με τόσο καλό τρόπο που πήγε και πήρε Μουντιάλ. Ως πρώτο σκόρερ της ομάδας, όχι πήρε Μουντιάλ. Φιλική συμμετοχή. Ναι. Συγγνώμη, λοιπόν, σταματάμε γιατί πήγε δεκάμιση. Μην χάσουμε και αυτό το δελτίο, για όνομα δηλαδή. Πάμε να τα ακούσουμε. Άλλο ένα, το τελευταίο για σήμερα, πρέπον τραγούδι, και επιστρέφουμε για να πάμε παρέα με τα μηνύματά σας μέχρι τις 12. Τις χώρες. Ανδρέας Παπανδρεού είναι αξίο παιδί. Αυτός θα φτιάξει την Ελλάδα μια μέρα πιο τρανή. Γεια σου Ανδρέα Παλικάρι, εις το κολό για σκαμαρί. Εις το κολό για σκαμαρί. Γεια σου Ανδρέα Παλικάρι. Γεια σου Ανδρέα Παλικάρι, εις το κολό για σκαμαρί. Εις το κολό για σκαμαρί. Γεια σου Ανδρέα Παλικάρι. Βλέπει ο κόσμος το καλό, δεν το αναγνωρίζει. Θα πει μια μέρα ο καιρός, πασό πια να ζητήσει. Γεια σου Ανδρέα Παλικάρι, εις το κολό για σκαμαρί. Εις το κολό για σκαμαρί. Γεια σου Ανδρέα Παλικάρι. Γεια σου Ανδρέα Παλικάρι, εις το κολό για σκαμαρί. Εις το κολό για σκαμαρί. Γεια σου Ανδρέα Παλικάρι. Λοιπόν, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και πάμε να δούμε τι καλό. Πάμε να πούμε καταρχάς την ανακοίνωση. Η ΠΑΕ ΠΑΣ Λαμία 1964 βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ταλαντούχο νεαρό ποδοσφαιριστή Χακίμ Μαστούρ. Ο 20χρονος Μαροκινός μεσοεπιθετικός έμεινε ελεύθερος από τη Μίλαν και υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με την ομάδα μας. Τον καλωσορίζουμε και του ευχόμαστε πολλές επιτυχίες και φωτογραφία για τους άπιστους. Έτσι. Εντάξει, πονάτε. Από τη Μίλαν στη Λαμία. Το λέω γιατί διάφοροι άλλοι που μπορεί να έχουν πάει από μεγάλες ομάδες είχαν ενδιάμεσο κάποιον άλλο σταθμό. Από τη Μίλαν στη Λαμία. Πονάτε. Απευθείας. Πονάνε, λέει. Πονάτε. Νομίζω και ο Ριβάλντο από Μίλαν δεν είχε πάει κρουζέιρο 6 μήνες και μετά Ολυμπιακό. Έτσι μου θυμίσανε, ναι, ότι δεν είχε πάει απευθείας στη Μίλαν. Από κρουζέιρο είχε πάει στον. Νομίζω 1,5 χρόνο Μίλαν και μισό κρουζέιρο. Αν πάμε καλά, μπορεί να λέω βλακίες. Κάτι τέτοιο. Δεν το θυμάμαι, αλλά είναι πάρα πολύ εύκολο να το βρούμε το συγκεκριμένο. Λέει ένας φίλος, μεγάλη αλήθεια, τώρα το καλοκαίρι βρίσκουμε διάφορα μιλφοκούγκαρα στα σούπερ μάρκετ με λιγοστά ρούχα και τις βλέπουμε με άλλο μάτι, λέει ο ένας υπότης για τον Φασούλα. Ναι, 11 παιχνίδια παίξε, ναι, όντως. Γύρισε στις αρχές του 4, όντως, και κάτι λιγότερο από μισό χρόνο είχε πάει στην κρουζέρα. Ναι. Μόνο ο Μαστούρα απευθείας. Ναι. Ναι. Πλέον ο μόνος.
Λοιπόν. Γιατί έχω δεν ρωτά πόσα πήρε ο Μακέντα. Δεν ξέρω, δεν έχει βγει. 19 ετών, κορίτσι εργατικής τάξης, καλοκαίρι, φεστιβάλ Πασόκ, φουντωμένη κατάσταση, έτσι γίνονταν οι δουλειές τότε. Ναι. Ναι. Για σένα που ρωτάς ποια ομάδα πιστεύουμε ότι έχει την καλύτερη άμυνα, ναι, από τις ελληνικές ομάδες, δεν είναι λίγο νωρίς να το πούμε αυτό το πράγμα. Έχοντας δει δύο παιχνίδια πρωταθλήματος και κάποια ευρωπαϊκά παιχνίδια με άμυνες ουσιαστικά που δεν έχουμε δει και αυτούς προορισμούς για βασική. Δηλαδή στην ΑΕΚ ο Τσικρίνης και έλειπε. Στον ΠΑΟΚ ο Χατσερίδης μπήκε, βγήκε αυτό. Στον Ολυμπιακό δεν έχουμε δει το Μεριά που λογίζεται ουσιαστικά για βασικός από ό,τι καταλαβαίνουμε. Δηλαδή ναι, ας περιμένουμε λίγο ακόμα να τους δούμε. Ναι, ναι, ναι. Πίστοση χρόνου παίρνουν άλλοι. Ο Μπάμπης ο Τενές ποτέ παίρνει το καπελάκι του και φεύγει. Κύριος ήρθε, κύριος φεύγει. Mm-hmm. Συντάσσομαι εγώ εδώ. Ο Χόρχε Πάριος λέει από τον Ολυμπιακό λείπει ένας ηγέτης στην άμυνα σαν τον Γρηγόρη Τρούπκο, γνώμη μου. Βεβαίως. Εγώ συντάσσομαι πάντα. Ο Βεναρδάκης είπε ότι ο Τσίπρας στα 44 είναι μικρός για πρωθυπουργός. Με την Πασοκάρα δεν θα ήταν όμως ήδη 4 χρόνια συνταξιούχος. Εύκολα. Εύκολα. Από Μίλαν στη Λαμία, περίπου ένα νη απόσταση, αν κάνεις ένα γραμματισμό της Λαμίας. Ναι. Για το πρώτο τραγούδι που ακούω στην έναρξη της εκπομπής, λέει ένας φίλος, μου αρέσει που έχει τα αυτόματα ακόρντα του Yamaha PSR, αλλά τα αλλάζει δύο μέτρα μετά από το κανονικό. Θυμίζει Τζέφι Ζαχαροπούλου και Συνικέσια Πάπας. Ο έμπειρος της Βενετίας για το ίδιο θέμα λέει, στίχη με τον Νόμπελ, ειδικά είναι σπάνιο διαμάντι, αλλά η μουσική είναι μια τεμπέλικη κόπια από ρυθμό γηπεδικής κερκίδας. Ο Εσχέ δεν ήρθε απευθείας από Μίλαν. Γιατί ξύσπληγες τώρα δηλαδή. Μιλάμε για τη σοφία του Πλάτωνα και αναλογιζόμαστε το πόσο σοφός ήταν. Μιλάμε για τη σοφία του Βαϊμάκη και σκεφτόμαστε τη Βεργάρα, λέει ο κύριος Βεργίος. Για σένα που στείλεις 100 φορές για το Φελίπε Μέλο, τα είπαμε χθες. Ναι. Χθες για το Φελίπε Μέλο, ναι, παιδιά. Το μουστάκι του Φάμπρο, το Φάμπρι λέει κάποιος, μήπως ήταν πασοκικό και γι' αυτό τον αγαπήσαμε. Ήταν πασοκικό, τα έχουμε ξαναπεί. Ήταν πασοκικό. Βεβαίως και ήταν. Ω, ναι. Δηλαδή τώρα λέει, και πήρε και στην κλαδική, δηλαδή διόρισε υπό μία έννοια κάτι Εσπάρθα, κάτι Κάιπερ, κάτι, δηλαδή θέλω να πω ότι... Κάτι Καζιγιάμα. Ναι, είχε κάτι πασοκικό μέσα του όλο αυτό το πράγμα. Ναι. Δηλαδή τώρα μπορώ να έχω το ψευδόνυμο μέσα στην καλή Μαστούρ ή Νίκος Μαστουράκης. Δικαιούσε. Ένα άλλο ενδιαφέρον στατιστικό είναι πως ο Ριβάλντο στην Κρουζέιρο δεν έπαιξε ούτε ένα παιχνίδι. Όπως δεν έπαιξε ούτε ένα παιχνίδι ο Μαστούρ στη Μίλαν. Έπαιξε 11 παιχνίδια. Πονάτε γιατί δεν θα γίνεται ποτέ λιβαδιά, λέει ο φίλος. Αυτό ναι. Αυτό, με το τέλος του μηνύματος, ναι, εννοείται ότι συμφωνούμε. Το Χέστη και ο Φουρτάδο Σταλόνε δεν είναι ωραίο καταρχάς. Ναι. Επίσης υπάρχει το χέστη και η φοράδα Σταλόνε, οπότε ναι, είναι, ναι, παρεμφερές, δεν νομίζω ότι είναι για να το πάρεις. Λοιπόν, δεν πάει πλέον κάτω ο Νες, έφυγε ο Μπάμπης ο Τενές, έτσι ένα μήνυμα διαμαρτυρίας. Ο Χατζησαΐα χόρευε η Παρθένος, λέει ευχαριστώ τον πρόεδρο που μου δίνει την ευκαιρία να διορθώσω την τότε μου αστοχία να αγοράσω φανέλα Μπαμπακίντα επειδή δεν ήθελα να περιμένω για τουρέ που είχε εξαντληθεί. Βεβαίως. Αμίλητος ο καφενές, έφυγε ο Μπάμπης ο Τενές. Mm-hmm. Επίσης, έτσι, συνεχίζουμε. Τα πάχη μου, τα γκάλι μου, μπορώ να το κατοχυρώσω. Ναι. Μάλιστα. Ναι, καλό. Ο Επτά Σαμπάλε, να ξέρετε ότι στο Deep Web υπάρχουν βίντεο με τον Μπάμπη τον Τενέ να παίζει 4-2-4 και τικιτάκα. Mm-hmm. Δεν μπορώ να επιβεβαιώσω εγώ. Για 2-3-5 έχω ακούσει. Δεν μπορώ και θα ήθελα να την σταματήσουμε αυτή την κουβέντα. Ναι. Μεγάλη αλήθεια. Η απόλυτη cult λέξη που όμοιά τη δεν θα ξαναφτιαχτεί ποτέ είναι ο πράσινο φρουρός, λέει ο διαφανής ήρωας, και το χρονοτούλα από τη ιστορία, λέω εγώ. Που είναι καθαρά πασοκικό και δεν υπάρχει και πουθενά άλλο. Συμφωνώ και με τους δυο, ναι, σας. Ναι. Στόικα. Μακέντα πέρασε ΑΣΕΠ. Πανά θα πάει με stage. Κουτσοθανάσιο Κατσιφάρ. Φώναζε Jimmy Page. Ή θες να πεινάσει ο Μουκοκό, ρώτα τον What's Your Age. Έφυγε ο Μπάμπης ο Τενές, μα ο Μαστούρε φάνη. Για πάντα στο λιμάνι μας, ρε Χέντερσον Αλάνι. Ή αν ο Γκότζος Μέγαρα, εσείς απλά μια στάνη. Λέει ο Orthodox Brothers. Ο πύργος της Νταμπίζας λέει ο Τενές παρετήθηκε να αναλάβει ομάδα από football league να την ανεβάσει. Μάθε μπαλίτσα, να διαβαστεί παρακαλώ. Και διαβάστηκε. Το ξένο site, παιδιά, που είπα, δεν είναι με τα φεντανάκια. Τα φεντανάκια είναι ένα από τα...
από τα πάρα πολλά παιδιά, το Embed with Maradona. Το έχουμε ξαναπεί, το κατά την δική μου άποψη. Καλύτερο μακράν του δεύτερου αγγλόφωνο ποδοσφαιρικό site, παύλα blog που υπάρχει. Embed with Maradona. IBWM.com. Ναι, ότι γίνει να φοβείται ο Άρντα είναι πιασμένο. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Στερέψανε δεξαμενές, έφυγε ο Μπάμπης ο Τενές. Επίσης. Είμαι Πασόκ και αναμένω νέο hit Levis. Πρωτάθλημα πάω. Πίστα Φόρμουλα 1, επιστροφή γύψινων πιάτων, επαναλειτουργία alert όταν θέλει κάτι πολύ όλο το σύμπαν συνωμοτεί για να γίνει. Λέει ο Φάφης ο Μπλου. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι μένει το βλέμμα απλανές, πάει ο Μπάμπης ο Τενές. Ναι, ο Μαστούρ έχει γεννηθεί και έχει μεγαλώσει στην Ιταλία. Είπα βλακίες, το τσέκαρα μετά, ευχαριστώ που με διορθώνετε. Okay. Ναι, για το Τουρέ είχε αναφέρει ρατσιστικές συμπεριφορές. Το οποίο δεν ξέρω αν εδώ πέρα και για την συνέντευξη του ΕΤΟ και του Τουρέ υπήρχε ρατσιστικό υπόβαθρο κάπου και εδώ. Δεν ξέρω. Ναι, έτσι είχε υποστηρίξει ο Τουρέ πάντως σε κάποια δική του συνέντευξη. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Βέλιο, το ξέρεις ότι είσαι σε ομάδα με την άχρηστη πληροφορία της ημέρας στο Facebook. Ναι, το ξέρω. Προσπαθούσα να βρω βεργαρική άχρηστη πληροφορία για να πάρω το like σου. Μένουν οι γίδες ορφανές, έφυγε ο Μπάμπης ο Τενές, λέει ο Στόικα. Έτσι. Έτσι. Λέει στη ραδιοφωνική μετάδοση σχεδίας του Αντρέα, άκουσα τη μεγαλύτερη κοτσάνα που έχω ακούσει ποτέ από ραδιόφωνο. Και τώρα περνάει μπροστά μας η σωρός του Αντρέα πάνω σε κυλίβαντα. Τέτοιες τιμές λίγοι άνθρωποι έχουν την τύχη να ζήσουν. Εντάξει, ήταν μεγάλη συγκίνηση όμως. Εντάξει. Ερώτημα. Μήπως ο Μπάμπης ο Τενές παρετήθηκε να διδάξει κοινωνιολογία μετά από την επιτυχημένη διδαχή του 4-4-fucking-2, λέει ο Orthodox Brothers. Και ποια κοινωνιολογία τώρα, πάει και η κοινωνιολογία. Άστα τώρα, άστα δράμα. Όχι, πάει. Τα λατινικά τα πάνε λατινικά. Και αντικαθίστανται από την κοινωνιολογία. Ναι, αλλά. Για το πιο κατηγορείο στην ύλη των Πανελληνίων. Θα κάνουμε τα παιδιά μας όλα αριστερά. Αριστερά. Ναι. Mm-hmm. Ναι. Ο Μακέντα είναι τρεις του ρε. Έτσι απλώς το αναφέρω. Ναι. Εφάνει το τέρας του Λοχνές, έφυγε ο Μπάμπης ο Τενές. Εδώ είπε ένα μήνυμα το οποίο έχω στα σηκώνει στο μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση, αλλά θέλω να το διαβάσω. Θα μου επιτρέψεις. Παρακαλώ. Έφερε ο Πετράν, λέει, τον Αντρέα και τον Συνάφη στο Βόλο στα μπουζούκια. Ναι. Και έλεγε ο Κουτσόγιωργας, με αυτούς πρόεδρε θα κάνουμε σοσιαλισμό. Πάψε μένιο, έλεγε ο μεγάλος. Κεράκι ερωτηματικό στην τούτα του Ζερβάκη. Μακέντα Γκραν Παστελαδόρ, my god, you are so lucky. Ή φράκαρε στα τουρνικέ του ρε του Καραϊσκάκη, λέει ο Στραντιβάριος. Θα βλέπατε τον Μπάμπαρο τον Τενέ ως πρόεδρο του Κινάλ. Της Δημάρ εγώ θα τον έβλεπα. Έχει τέτοια κακουχία στο βλέμμα που είναι μόνο για περιπτώσεις τύπου Δημάρ. Ναι. Ξέρεις, παίρνω σκυτάλι από το Φώτη Κουβέλη και τα λοιπά. Ναι. Έπρεπε ότι τώρα με την επιστροφή του Τουρέ θα σπάσει το μονοπόλιο τρελημάτων με την κουκούνα του Παβιό. Άι να δούμε, λέω εγώ. Άι να δούμε. Πάω καλά για Χαρνές. Ρε, έφυγε ο Μπάμπης ο Τενές. Σταματά τη Λέμον, πάει ο Μικές. Έφυγε ο Μπάμπης ο Τενές. Για σένα αυτό σίγουρα είναι εδώ, το κομιστή. Με στήθο σκόραρο Γιουνέ, έφυγε Μπάμπη ο Τενέ. Μεγάλη μαγεία γκολ, by the way, έτσι. Ναι. 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 Γιατί κυρά μου κλε, γιατί κυρά μου κλε, έφυγε ο Μπάμπη ο Τενέ, λέει ο επώνυμο αλκοολικό. Έφυγε ο Μπάμπη ο Τενέ, ποιο νοιάζει ο Μακέντα. Παλαιού πασόκ τα άσματα στα αυτιά μα αμερέντα. Ή σκάμα με κροκόδηλου του Μάνταλου Πατέντα, λέει ο Γούτα Κλάιν. Βοήθεια μεγάλε γκουρού. Γνώρισα ναι το δεκάρι, έρωτας με την πρώτη μαντιά για τους δυο μας. Φεύγει Πέμπτη πρωί για Αθήνα που σπουδάζει και είναι στα χωρίσματα με κάποιον. Τι κάνουμε? Τρέχεις πίσω της. Τι θα πει τι κάνουμε, έτσι που το περιγράφεις. Δεκάρι και από τους δύο στα χωρίσματα φεύγει. Τρέχεις από πίσω, αλυσοδένεσαι πάνω της. Πώς είναι οι ταινίες που άλλος έχει ένα Samsonite με κάτι πολύτιμο και βάζει τη χειροπέδα και δένεται. Αυτό. Ναι. Αυτό. Ω, ναι.
Μα είσαι τόσο τενεκές. Έφυγε ο Μπάμπης ο τενές. Με μεγάλη μου χαρά είδα την Παρασκευή στο Instagram να μου στέλνει καρδούλα ψηλός. Κώστα Βαϊμάκη θέλει να γίνει το νέο σου ζετεμάκι. Στιβ Νάσκουλ είναι 78-85 κιλά. Νίκος από Νέο Ηράκλειο για σένα και για όλους σας. Στοίκα. Βαγγέλας έφερε τουρέ, φέρνει και τον Μπονόβα. Μπάσκετ διδάσκει ο παπάς, σεκνίτες μες στην κόβα. Ή αν ο Γκότζος ο Λεμπρόν. Τι λέει? Ντελαβεντόβα. Ναι, 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 πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Ντελαβεντόβα. Ντελαβεντόβα. Ναι. Ναι, ναι. Στο NBA. Τον ήταν τον Καβαλιέρ. Εσείς Ντελαβεντόβα εννοώ. Όχι, για τη ρήμα χάθηκα εγώ. Ναι, ναι, ναι. Μάλλον. Ναι. Okay. Τη ρωμιοσύνη μη την κλαις, είπε στο Μίκιο Τενές. Να ευχηθούμε βίον ανθόσπαρτο στο Δημήτρη Χατζηγεωργίου που παντρεύτηκε και αμέσως μετά στη δεξίωση κάθισαν σε τραπέζι γιατρείς! Γκραγκυριακός και σκοκικός γάμος δηλαδή αυτό. Πού σου να μωρό μου χθες που σε πήρα 8 φορές, έφυγε ο Μπάμπης ο Τενές. Άσπρη σαν Μάτιπ και Μανές, έφυγε ο Μπάμπης ο Τενές, νέος και νέος καριόλο. Οι νταμιτζάνες αδιανές, έφυγε ο Μπάμπης ο Τενές. Ήρθε στην Ξάνθη ο Πελές. Εντάξει, εντάξει. Τι να κάνω. Εντάξει. Τσακώθηκα με την κοπέλα μου επειδή δεν της δίνω πολύ σημασία και απειλώντας τη μου λέει υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές. Έφυγε ο Μπάμπης ο Τενές. Πέρα, ο Καρέλης έχει γκριζάρι που ρωτάτε. Δεν ξέρω αν μας έχει βάψει τίποτα. Μαλή γκριζάρι. Έχει υψηλό γκριζάρι ο Καρέλης. Μεγάλη αλήθεια. Όταν η ελληνική ομάδα αγοράζει παίκτη που στο παρελθόν έχει αγωνιστεί σε ομάδα της Premier, τα ελληνικά σάιτς βάζουν πάντα φωτογραφίες με τη φανέλα της αγγλικής ομάδας. Ναι, προφανώς. Προφανώς, ρε παιδιά, γίνεται αυτό. Έβγαλε η Konami νέο PES και λείπει ο Μπάμπης ο Τενές. Συγγνώμη. Είναι οι πρατίνες τραγανές. Και η συνέχεια που όλοι καταλαβαίνετε. Ναι. Ναι. Και πρατίνες respect. Βεβαίως. Επίσης. Βεβαίως. Το βλέμμα σου είναι απλανές. Ναι, είσαι ο Μπάμπης ο Τενές. Πολλά μηνύματα αγάπης θέλω να πω για το Ρώσιο, φούλους Φιωρεντίνα και τη Θέλτα. Εντάξει, όλοι τον αγαπάμε τον Ρώσιο. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Ναι. Ωραία. Συγγνώμη, θα πω στα, πάμε στα μεϊλάκια σε λίγο, αλλά όχι ακόμα γιατί έχουμε κάτι της. Η καλεσμένη λέει μετά το γάμο Χατζηγεωργίου του εύχονταν λέγοντας «So, first of all, congratulations», λέει Orthodox Brothers. Εντάξει, πολύ ποιητική έμπνευση λόγω του Μπάμπη του Τενές. Ναι, 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 ναι. Εντάξει, okay, εντάξει. Τι? Πάρα πολλά πράγματα, ας πούμε, τι να σου πω. Χαμούλησε. Έσπασε ο Μεντεσές, είναι free agent αν θες, ο Χαραλάμπης ο Τενές. Τι να σου πω, χαμός. Τι να... Το πορνογεροθόδωρος όχι, δεν είναι κατοχυρωμένο. Για σένα που ρωτάς, συγγνώμη τώρα, αλλά γίνεται λίγο της μουρλής. Εδώ πέρα. Ναι, με το Μαστούρ πολύ θυμίζεται ότι μπορεί να γίνει παράφραση του γνωστού συνθήματος με τον Τιμούρ, που λέγανε οι φίλοι της ΑΕΚ. Και Μουρ, που τελειώνει Μουρ. Ναι. Προφανώς. Πασόκ μας φέρνει το Σισε, ΣΥΡΙΖΑ το Μακέντα. Πάει ο Μπάμπης ο Τενές, Μαστούρ δεν έχεις ρέντα. Ή γιγέρμετρο η σίδερα, του ρε βάζει με ρέντα. Λέει, ο δώσ' μου τον τομί σου, θέλω να είμαι ο ντεμπλασί σου. Θέλετε μέτριο ή νες. Γκρίζαρο Καρέλης, εσύ λες. Έγινε θέμα διεθνές. Καλά μιλάει για κεκές. Σταχυολογώντας. Εντάξει, ναι, τελείως σταχυολογώντας.
Έπεσε νερό στο κινητό μου και χάλασε. 600 ευρώ έκανε. Χαθήκανε και όλες οι επαφές. Δηλαδή αυτά που έχουν ιστορία που έχουν είναι, μου αρέσουν όπως τα έλεγε κάποιος, γιατί εγώ δεν έχω δει, σαν τις τσόντες που έχουν υπόθεση. Ναι. Δηλαδή που ναι. γίνεται κάτι στην αρχή για να φτάσει στο λιλί. Δεν πας κατευθείαν λιλί. Έτσι. Αλλά τα καλύτερα παρακαλώ να μείνουμε στο νες αν γίνεται. Για παράδειγμα είδα το τέρας του Λοχνές. Καλύτερα αν μπορούμε. Όχι, δηλαδή, όχι, όχι. Μην το περιορίζεις έτσι. Μην το περιορίζεις έτσι. Εντάξει ρε, είναι... Κούκλα τι σου έκαναν και κλαις. Μεγάλη αλήθεια. Στα προγνωστικά της Παρασκευής για το ποιοι θα περάσουν στους ομίλους του Τσουλού, ναι. ο Τσαούς είχε δίλημα μεταξύ Ρώμα και Τσέσκα, αλλά εμφανίστηκε σε μορφή οράματος ο καταγγελτικός Χρήστος Λιάκος και τελικά ο μικρός Ατράπης κατέληξε στους Ιταλούς ναι. υπό το φόβο των ντοσιέ. Ναι. Λέει ο Τζον Τρακτέρι. Ναι. Ισχύει αυτό. Δεν το έχουμε συζητήσει με... ακόμα μαζί. Έτσι. Εσύ με κες, εσύ με κες. Τι εννοείς. Και έτσι τι για την Καβλάντα. Τι έγινε. Έλα ρε Κέτσε. Τι παίχτηκε. Μπορείτε να σταματήσετε, θα τρακάρω. Δεν θα κάνετε εκπομπή, δηλαδή. Αυτό είναι το χειρότερο. Θα κρεμάσουμε το σταθμό άλλο που μετά θα με πάνε τέσσερις. Σταματήστε, δεν αντέχω άλλο, ρε. Δηλαδή, άμα σου πω το μήνυμα χρώμιο πίνω δυσθενές. Κωστά, μια που είσαι στον δρόμο, πάω καλά για χαρνές. Και όπως λέει κάποιος, λέει ποτέ ξανά δεν έπεσε τόσο γέλιο μετά από μια απόλυση. Είναι, είναι αλήθεια το πράγμα, αλλά δεν είναι απόλυση. Δεν είναι απόλυση. Όχι, δεν είναι απόλυση, εννοείται. Είναι αναβάθμιση. Ή αν σου διαβάσω το μήνυμα, τώρα μας μένει ο Κοντοές. Λοιπόν, κουράγιο, κουράγιο Κώστα. Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, ρε τι γίνεται. Χαμός, ναι. Και έτσι θα κάνουμε μεταγραφές. Καθένας με τον πόνο του. Όχι, συνεχίσεις με το έφυγε ο Μπάμπης όταν έφυγε. Δεν κατάλαβες. Κανένας πόνος. Με έπνιξε ο Ακανές. Μετά τη φωτοβολίδα στη Νέα Σμύρνη θα αυξηθούν και οι ποινές. Λοιπόν, θα πούμε και κάτι άλλο. Θα μείνω μόνο σε αυτά τώρα. Αλλά λέω και κανένα άλλο, εντάξει. Άντε, πες κανένα άλλο. Μεγάλη αλήθεια. Κάθε φορά που προσφέρεις να βγάλεις την παρέα σου έξω για φαγητό και φυσικά να κεράσεις, τότε η πλειοψηφία τους δεν πίνει ούτε νερό για δύο μέρες μέχρι το τραπέζι. Ενώ κάθε φορά που είναι να κεράσει άλλος, εσύ τρως λίγο πιο πριν για να μην παραγγείλεις πολλά στο τραπέζι και γίνεις ρεζίλη. Εντάξει. Όχι, δεν είναι μεγάλη αλήθεια αυτό. Δεν είναι, όχι. Δεν είναι. Τόσα δίνω πόσα θες. Ο Πάπης λέω σαν μακρινάντε. Μηνύματα, ναι. μηνύματα στο Δινεκές. Έτσι. Μου λέει ένας φίλος μου, ποιες ταινίες προτιμάς? Τις κωμωδίες, λέω εγώ. Τον ρωτάω, εσύ ποιες προτιμάς? Τι ερώτηση είναι αυτή? Τις χολιγουντιανές. Πού σου να μπορώ με χθες που σε πήρα 8 φορές. Οχ. Ναι. Εντάξει, δεν μπορώ. Ναι. Σε κάθε τέτοιο μαζικό κύμα πάντα πρέπει να βρίσκεται μετά τον πρώτο που έστειλε. Ναι. Να του δίνετε ένα credit, κάπως να τον αποθεώνετε. Θα το δούμε. Εάν έχει. Εάν κάποιο έχει χρονικά πρέπει να είναι πρώτο. Εάν έχει στείλει. Ναι, ξεκίνησε το τσουνάμι μετά. Ναι. Λοιπόν, έχεις δίκιο. Ο πρώτος πρέπει πάντα να παίρνει τα credit. Ψαρούκλες ήρθε σήμα από το Yes. είναι το σύμπαν Αχανές. Το 15 Αύγουστο, όπως πάντα, είχαμε οικογενειακό δείπνο. Λοιπόν. Και μας φέρανε γλυκά όπως προφιτερόλ, μιλφέικ. Τελικά φάγαμε λεμονόπιτα μικές. Μάλιστα. Λοιπόν, ο πρώτος είναι αυτός που έχει στείλει μέχρι να το γυρίσεις νες. Πάει ο Μπάμπης ο τενές. Mm-hmm. Το έχει στείλει 10 και 7 πρώτα λεπτά. Λοιπόν, στείλε μας εσύ το όνομά σου να σε αποθεώσουμε. Mm-hmm. Εσύ είσαι ο πρώτος. Σε βρήκα. Και μπράβο σου. Ναι. Έτσι. Λοιπόν. Ναι. Εντάξει, δεν. Εντάξει. Ναι. Δηλαδή. Τσαούσης παίρνει υποφαές. Χαχ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 
Κοίτα ένας κόκκινος λεκές. Είναι ο Σιώβας Λεγανιές. Μασούτ Λιβάη για εικονές. Είναι το χρέος επαχθές. Μας βλέπω πάλι σε δραχμές τώρα που έφυγε ο Τενές. Ωχ, Θεέ μου. Δεν κατεβαίνει ο φραπές καλά. Ρε, εντάξει. Ήρθαν κάτι φιλαράκια, αλλάξαμε σαλόνι, ανοίξαμε μπύρες, συγγνώμη, πήραμε πίτσες, καπνίζαμε τσιγάρο όλη μέρα, μπαίνει μετά η μάνα μου, ρε εσείς λέει, τι έγινε εδώ πέρα ρε εσείς, το δωμάτιο έγινε τεκές. Εντάξει, δεν είναι. Λοιπόν, θα διαβάσουμε για τίποτα άλλο. Ναι. Αντιεροπορικό σύστημα S-400 του Έρωτα. Εσύ που κλειδώνεις τον εναέριο χώρο σε ακτίνα εκατοντάδων χιλιόμετρων και κάνεις τα θηλυκά μαχητικά να μην τολμούν να εισέλθουν στο FIR σου υπό το φόβο βέβαιης κατάρρευσης. Και εσύ η πλαστική μυγοσκοτόστρα από δίπλα που δεν μπορείς να πετύχεις ούτε θηλυκή σκνήπα, θέλω τη συμβουλή σας. Πριν μερικούς μήνες σας είχα στείλει μήνυμα για ένα τρίμερο που θα πήγαινε στο εξωτερικό με μεγάλη παρέα. Mm-hmm. Το θυμάμαι. Mm-hmm. Ανάμεσα στην οποία θα ήταν και Νέτο που πριν χρόνια με είχε στείλει στην άνυδρη έρημο του Friend Zone. Mm-hmm. Σας είχα ρωτήσει αν θα έπρεπε να χωθώ ή όχι και η απάντηση των σοφών γεροντάδων αλλά και του κυρίαρχου λαού της εκπομπής ήταν να τη γράψω στο γιόνι μου. Mm-hmm. Πράγμα το οποίο τήρησα με θρησκευτική ευλάβεια. Οι μήνες πέρασαν χωρίς καμία επαφή, αλλά τώρα παρουσιάζεται και πάλι μπροστά μου. Ναι. Το Σάββατο, κοινός μας φίλος, ο οποίος ήταν και σε εκείνη την εκδρομή, παντρεύεται, mm-hmm. και το ενδεχόμενο να βρεθούμε κοντά για πολλές ώρες είναι κάτι που δεν μπορούμε να αποκλείσουμε. Mm-hmm. Και ρωτάω, πώς θα την αποφύγω και δεν θα κάνω κάτι για το οποίο θα μετανιώσω πικρά, δεδομένου ότι θα είμαστε σε απόσταση αναπνοής για αρκετές ώρες στην εκκλησία και στο κέντρο. Αυτή θα είναι στολισμένη, βαμμένη στο 120% των δυνατοτήτων της, συγκινημένη και ευάλωτη στη θέα της νύφης. Και αν δεν είναι μόνη της. Και εγώ ένας μικρός Μίτσελ που θα φτερουγίζει εκεί γύρω, ενώ όσο περνάει η ώρα θα γίνομαι όλο και περισσότερο Jean-Claude Juncker με αυτά που θα πίνω. Και αν δεν είναι μόνη της αφενός, αφετέρου, δεν θα πάω κι άλλες γύρω-γύρω να φτερουγίσεις και να απλώσεις τα νύχια στα γαμψά. Γιατί πρέπει να πας εκεί. Γιατί πρέπει να της δώσεις την ηθική ικανοποίηση σε μια τέτοια στιγμή, ας πούμε, που θεωρείς ότι είναι εύκολο στόχος και ευάλωτη να μπορέσει να σε γιώσει. Για ποιο λόγο να το κάνεις, γιατί να της δώσεις αυτή τη χαρά. Άρα, αν θέλει εκείνη να έρθει και να πέσει την αγκαλιά σου την τυχαία, τι να κάνουμε. Ναι. Τι να κάνουμε. Δείξεις με τον τρόπο σου ότι έχει κι άλλο πορτοκαλιές. Okay. Okay. Έχει καταντήσει αηδία λέει αυτό με τον. Πρέπει να σταματήσει, δεν είναι σωστό. Πρέπει να του κάνετε ένα αφιέρωμα εκτενές. Εντάξει. Τέλος, παιδιά, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Κώστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Ρήλο, ευχαριστούμε τον Γιάννη Σταυρόπουλο, τον φίλο μας τον Ανδρέα που ήρθε εδώ και μας έκανε παρέα. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Τον Μπάμπη τον Τενέ που τενέ, υπάρχει στη ζωή μας. Ευχόμαστε πολύ γρήγορα να είναι στον πάγο μιας άλλης ομάδας, γιατί δεν θέλουμε να λείψει από τα γήπεδα της Super League ή της Football League, δεν έχουμε προβλήματα. Οπουδήποτε. Τύπου. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ και όλους εσάς, ο ένας τον άλλο, ο ένας τον ένα κτλ. Fight Club αύριο στις 10. Καλό βράδυ σε όλους.